Της κακομοίρας. Άκουσε τη ζουλιά. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις πριστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Ραπτό.gr. Πα-πα-πα-πα. Κάντε like. Πα-πα-πα-πα. Like. Πα-πα-πα-πα. Γιτάρ. Παρακαλώ. Κλειδαράζει εκεί. Είμαι ανατολική δράξη 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι. Και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος. Δελφών 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχεία εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, Περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA, εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα, έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, Περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Μετρόπολη 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5. Της Κακομοίρας με τον κύριο Λευτέρη Χατζηπαντελίδη στη ρύθμιση των ήχων. Πίσω ποιος είναι? Δεν βλέπω. Το σκουπίδι είναι. Θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη στο production. Κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος παρέα με τον άνθρωπο ο οποίος έφαγε και το Μακιχάβο εδώ σε 95,5 των FM. Κωστή Δραπτόπουλος δίπλα μου παρέα με την Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος, την μεγαλύτερη εταιρεία αυτοκινήτων στη Βόρεια Ελλάδα. Με απίστευτες προσφορές, το 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών λίγο μετά το Αλφακτέο και με το Hyundai i20 να έχουν μείνει δύο κομμάτια τελευταία
έτοιμο παράδοτα, τα οποία θα τα πάρετε με 9.990. 9.990 ευρώ. Για να δείτε ότι δεν κάνουμε πλάκα, μιλάμε πάρα πολύ σοβαρά. Ούτως ή άλλως είναι γνωστό ότι η εταιρεία Σκιάδης Παλαιοδήμος τολμάει. Περισσότερα στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφα Ακτέο. Και φυσικά στο 23-15-96-5-96. Παρέα με τα αρτοπία Ζαχαροπλαστεία Νικολαίδης, στον Εύοσμο, στην Καραολή και Δημητρίου 163 και 237 και στην, στο Λαγκαδά έναντι ο ΑΕΔ, με παρασκευασμένα αρτοπία και γλυκά από τα καλύτερα υλικά τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Καταπληκτικά, πεντανόστιμα, ό,τι πρέπει τώρα στις γιορτές, είτε για το σπίτι σας, είτε για την επίσκεψη την οποία θέλετε να πάτε. Είναι μια ευθεία από το Δημαρχείο Αμπελοκήπων, για να γνωρίζετε περισσότερα. 9.55 γίνεται το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, επικοινωνείτε εκεί μέσω μηνυμάτων. Πήγε στη Λάρισα. Κωστή, καλησπέρα. Τι σε νοιάζει, ρε. Θα με κόψεις διόδια. Τι κύριε φίλε, μια ερώτηση κάνουμε. Άμα θες μην πρέπει να σε πάρεις τα θέματα τώρα εδώ και για τον κόσμο, τώρα πήγε στη Λάρισα. Τον έφαγε το χάβο. Τι να φάω? Τον έφαγε το χάβο. Γιατί να τον φάω το χάβο? Τον έφαγες. Γιατί τον έφαγα το χάβο? Γιατί. Τι προγνωστικό έδωσες? Άσο γη. Τι ήρθε? 1-4. Και τι θες τώρα, δηλαδή τι? Το βλέπα εγώ το παιχνίδι και όλο πάει, τον έφαγε, τον κατέστρεψε τον άνθρωπο. Εγώ τον κατέστρεψα, ρε. Το βλέμμα το ηλίθιο να μου είμαι στον πάγκο. Το βλέμμα αυτή. Καταρχήν καλά να πάθει, γιατί έκανε κάτι μαγκίτσες στο Δερμιτζάκι τον που ήταν βοηθός, που για τον σκάψει το λάκκο, καλά να πάθει. Δεν το λυπάμαι το Χάβο. Ο Χάβος έχει το ύφος του καλού παιδιού, με το ηλίθιο βλέμμα, το ανόητο. Αλλά δεν είναι. Αλλά δεν είναι. Ναι. Αυτό θες να πεις. Μάλιστα. Εντάξει. Σ' ακούω. Okay. Παρακάτω. Όταν έχει το Πανετολικό τόσο ψηλά την άμυνα, καλά να πάθει. Ας πρόσεχε. Είναι τόσο καλή η ΑΕΚ, είναι τόσο καλός ο ΠΑΟΚ. Είναι τόσο τραγική η υπόλοιπη. Ω χρυσή κόκκινη, κάτι ερωτήσει που ήρθες να με κάνεις. Ναι, πραγματικά. Τι δηλαδή, είναι. Παίζουμε έναν που πίστευε ότι ο ΠΑΟΚ θα βάλει 5 γκολ στο Λεβαδιακό. Παίζουμε έναν που πίστευε ότι η ΑΕΚ θα κάνει την ίδια άνετη νίκη που έκανε στο Αγρίνιο στο κύπελο. Ναι. Άντε για τη Λάρισα, πες ότι πολλοί πιστεύουν ότι δεν θέλει να έχει κακές σχέσεις η Λάρισα με τον Ολυμπιακό και όλα καλά. Εντάξει. Από εκεί πέρα. Τι γίνεται ρε κόκκινε? Τα υπόλοιπα δεν προκάλεσαν έκπληξη. Θέλω να μου δείξεις τη φωτογραφία του αριστερού μπακ που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Τον βγάλαν φωτογραφία. Να σου δείξω φωτογραφία. Ναι, τη φωτογραφία του. Τον βγάλαν φωτογραφία. Πρέπει να τον έχουν βγάλει. Τον Αζεβέδο. Ναι. Πού είναι? Θα τη βρούμε. Γιατί? Θέλω να δεις τα μάγουλά του. Ο λόγος ποιος είναι, δε φίλε? Ο λόγος που είναι ότι εγώ έτσι όπως τον βλέπω αυτό στη φωτογραφία, ναι, δεν τον βλέπω να παίζει μπάλα. Δηλαδή πιστεύεις ότι? Πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος δεν πρόκειται να παίξει μπάλα. Την κάνω τη δήλωση τώρα, ναι. Παρακάτω. Επειδή είπε ότι θα είμαι έτοιμος σε 2 εβδομάδες. Ρε καταλαβαίνεις, ελληνικά, τι 2 εβδομάδες? Με αυτά τα μάγουλα δεν πρέπει να παίζει μπάλα. Το καταλαβαίνεις, με αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Μόνο από τη φωτογραφία που τον είδα. Άλλο. Τώρα είναι καλός ο ΠΑΟΚ, δεν είναι? Τι καλός είναι ο ΠΑΟΚ? Καλό είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά το μάτς με το Λεβαδιακό. Ρε εσύ, αν σου έλεγα πάρε 100 ευρώ και πότερε 5-0 το ΠΑΟΚ. Ναι. Θα τα πότερες? 100 ευρώ θα μου δίνεις εσύ. Λέω, σου δίνω εσύ 100 ευρώ. Εσύ δεν είσαι μέρμικα ψίχουλο, θα δώσει 100 ευρώ. Κάση τώρα, μην λες ουτοπικά πράγματα τώρα. Μιλάω σοβαρά. Όχι, δεν θα τα βάλω. Έχεις 100 ευρώ που σε περισσεύουν. Όχι. Για πέταμα. Όχι, όχι. Δεν θα τα βάζεις το 5-0. Ούτε στο 4 θα τα βάζεις. Όχι. Θα έλεγες θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ 1, 2, 3-0. Μπράβο. Ωραία. Δηλαδή, αν σου έλεγα θα ποντάρεις ότι θα χάσει με 1-4 ο Πανετολικός, θα έλεγες με τίποτα. Όχι. Δεν τα ποντάρω. Ναι, δεν τα ποντάρω. Στον Ολυμπιακό του αρέσει το 3-0, δεν μπορεί να τα ποντάρεις. Εντάξει, είναι αγαπημένο του σκορ. Το φέρνει συχνά. Αλλά τα άλλα δεν τα περίμενε με τίποτα. Ούτε εγώ τα περίμενα, ούτε κανείς νομίζω. Υπονοείς κάτι για το 3-0 του Ολυμπιακού? Όχι, ρε. Τι να υπονοώ. Καλός ήταν, καλή ήταν η λάθη. Αν ήταν να υπονοήσεις κάτι, ας στήριζες τον Καλατζίδη στο δικαστήριο. Αλλά με τον Καλατζίδη μόνο από μακριά θες να κάνεις τον φίλο, αλλά στις δύσκολες στιγμές δεν πήγες εκεί στο δικαστήριο να πεις ναι ρε παιδιά, στηρίξτε τον προπονητή. Όπως και κανένας φυσικά. Όπως και κανένας φυσικά αυτό που έγινε στο Χαριλάου,
Αν γινόταν στον ΠΑΟΚ αυτό σε κάποιο γήπεδο θα γινότανε χάμος. Αλλά επειδή η Καλαμαριά. Και εκεί. Αλλά επειδή η Καλαμαριά, η οπαδή της είναι στο νεκροταφείο και δεν έχει φύλλα να πουλήσει, να πούμε και η οπαδή σάινερ, του Απόλλων Πόντου. Στο νεκροταφείο. Ήταν και στο Βικελίδης. Πόσα άτομα ήταν, 30. Και ήταν και πόσοι κύριοι. Πόσοι ήταν. Όσοι και αν ήταν. 40 άτομα. Όσοι και αν ήταν. Λοιπόν, άκου εδώ. Αν ο Απόλλων Πόντου λοιπόν είχε 5.000 κόσμο και 8.000 κόσμο και 10.000 κόσμο, θα βλέπαμε αλλιώς το χθεσινό παιχνίδι. Επειδή λοιπόν η δημοσιογραφία τη μετράμε σαν ακροαματικότητα και σαν αναγνωσιμότητα, γι' αυτό το λόγο τι θάψαμε την Καλαμαριά. Λέει πουθενά εδώ ότι η Καλαμαριά αδικήθηκε ή φωνάζει κτλ. Για εδώ. Δεν τη βλέπω. Βλέπεις τίποτα. Λέγε κόκκινε, βλέπεις τίποτα. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό, ρε, γι' αυτό. Βρε ποιο κέρδισε τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Βλέπεις τίποτα για Απόλλων Πόντου. Για σφαγή Απόλλων Πόντου και αδικία για goal of sight και έχεις τίποτα τέτοιο. Βλέπεις τίποτα τέτοιο να γίνεται αυτό σήμερα. Αυτό σημαίνει. Ότι. Ότι δεν πουλάει Καλαμαριά. Α, γι' αυτό δηλαδή. Αλλιώς θα γράφαμε. Φυσικά θα γράφαμε. Okay. Εσύ τι λες. Δεν γράφαμε. Ακούγεσαι ρε φίλε. Άμα το πήγαινε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Πανιόνιο και έτρωγε τον goal όπως το έφαγε η Καλαμαριά. Θα λέγατε offside, επηρεάζει τη φάση και δείτε το. Α, θα κλαίγατε. Κι άμα πήγαινε ο Μάτος εκεί να χτυπήσει το φάουλ και τον έβγαζε δεύτερη καρδιά. Α, τι έλα τον ΠΑΟΚ, τον κυνήγα. Καλαμαριά, η καημένη δεν πουλάει. Θες να ξεκινήσουμε από όλα. Φουκαρού. Φουκαρού η καημένη. Okay. Στα νεκροταφεία είναι οι φιλαθλητές. Δεν μπορούν να αγοράσουν εφημερίδα. Δεν μπορούν να πάρουν να ακούσουν ραδιόφωνο. Την πετάξατε εκεί σε αυτά. Δεν χωνεύεται και τον Καλαϊτσίδη να πούμε. Είναι τρελός κανονικός. Και να του πω και δύο κουβέντες του Καλαϊτσίδη με αυτό το 4-4-2 το αιμονικό. Μόνος θα μιλάς. Ό,τι θες κάνω. Και πονάει και εδώ και δόντια μου. Αν δεν μπορούσαν τα δόντια μου, είσαι τυχερός. Γιατί είναι ο φρονιμίτης μου ο πίσω πονάει και ένα δόντι σπασμένο απάνω πρέπει να βγει. Ιδεάλως να πούμε θα μιλούσα μόνος μου. Θα μιλούσα μόνος μου. Τυχερός είσαι που θα κάνουμε διάλογο σήμερα. Έλα, πάμε, λέει, γιατί θες να πούμε. Λέγε ρε κόκκινε, κλάτσα κλούτσα πάλι με αυτό το αντίστοιχο. Μιλάς και γράφεις κλάτσα κλάτσα κλάτσα. Έλα τώρα, άστο. Αυτό σε είπε ο κόσμος, δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Ένωστη. Πώς. Ένωστη. Ένωστη. Ένας το είπε. Ένας το είπε. Εντάξει. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε από το κλάν της Βικελίδης. Ξεκινάμε από εκεί. Όπου γουστάζει, ξεκινάμε. Θέλω να ξεκινήσουμε από τον Εύωσμο που η Ηρακλή κέρδισε 0-3. Ξέρεις ποιοι βάλαν τα γκολ. Φυσικά. Ποιοι. Πρώτα ο Συνειδησίουπτος, ο Ρόβας. Μετά, δεύτερος. Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος, το τρίτο. Αθανασίου. Μπράβο, πήγες το μάτς. Όχι. Που γιατί δεν πήγες. Με ρώτησε ποιοι βάλαν τα γκολ. Γιατί κάνεις καταρρυπάσεις. Το μάτς το είδες. Ανάκριση μου κάνεις. Ρωτάω, ρε. Το είδα στο Ηρακλή TV. Στο Ηρακλή TV. Ναι. Μάλιστα. Τι θες να μου πεις, δηλαδή. Συγχαρητήρια στον Ηρακλή. Ο αγροτικός αστέρας ούτως ή άλλως θέλει να πέσει. Θέλει να πέσει. Ναι. Γι' αυτό διώξαν το Φυρό. Γι' αυτό διώξαν το Φυρό. Γιατί δεν το ανέβαζε. Όχι, δεν θα τους έριχνε. Δεν τους έριχνε. Θέλουν να πέσουν. Ναι. Ο λόγος. Ο λόγος είναι ότι ο ερασιτέχνης κερδίζει χρήματα από τις συνδρομές των πατεράδων. Ναι. Έχει ένα καλό χρηματικό ποσό. Και έχει και ένα μπάτζετ. Το οποίο μπάτζετ, να πούμε, έχει ας πούμε ένα κόστος. Αν πέσει η ομάδα θα είναι μηδαμινό το κόστος, πολύ μικρότερο. Οπότε τα κέρδη θα πηγαίνουν στον ερασιτέχνη. Πιθανόν να πηγαίνουν σε τσέπες. Πιθανόν. Αυτό είναι μια απάντηση που σου δίνω. Έχεις να μου απαντήσεις κάτι άλλο. Ναι. Για πες μου. Πώς γίνεται κάθε νίκη του Ηρακλή να κρύβει κάτι από πίσω. Τι κρύβει δηλαδή. Κάτι, κάποιο παρασκήνιο για τον άλλο. Τι παρασκήνιο. Η διαιτησία θα τον βοηθάει με τα δικά σου τα λεγόμενα. Ή θα έχει συνωμοκτήσει ο ανάδρομος εμείς. Ή θα φταίει κάτι. Ποιος ασχολείται ρε κόκκινε Δευτέρα 8 του μηνός με τον Ηρακλή. Κέρδισε στον Εύωσμο 3-0, δεν πήγες να το δεις το μάτς. Το είδες στο Ηρακλή TV. Πάμε παρακάτω, άλλο θέμα. Ποιον Ηρακλή θα ξεκινήσουμε. Λέγε άλλα θέματα. Το είπαμε, τον Ηρακλή, μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε παρακάτω. Τρία αφημί σε τρία διαφορετικά αθλήματα. Εντάξει, ωραία. Πας καλά. Προχωράς. Άλλο. Κλουτς, κλουτς, κλουτς πάλι. Πάλι κλουτς, κλουτς, κλουτς. Σταμάτα να γράφεις, στο διάλειμμα γράψε. Εγώ γράφω και μιλάω. Εσύ γράφεις, μιλάς, μπορεί να κάνεις κάκα σου, να πίνεις καφέ, να τρως, να οδηγάς κιόλας. Όλα μπορεί να τα κάνεις εσύ. Ακούγεται ρε, ακούγεται, σταμάτα. Ναι, αυτό είναι ενοχλητικό για τον ακροατή, αυτό σου λέω τόση ώρα. Σταμάτα το. Μην το κάνεις. Τι βρες ένα πληκτρολόγιο που να, τουλάχιστον να κρύβεσαι, να μην κάνει κλακ, 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 κλακ. Αυτό ενοχλεί. Αυτό είναι ενοχλεί εμένα, το κόσμο ενοχλεί. Το κόσμο. Ενοχλεί τον ηχολήπτη, σε φοράζει από μέσα, σε κάνει χειρονομία. Σταμάτα σου λέει. Σταμάτα να γράφεις. Τι γελάς. Εσύ ψάχνεσαι πολύ. Αυτός ψάχνεται πολύ. Διάλυφο. Σου λέει είναι ηχολήπτης, είναι αντιαισθητικό αυτό που κάνεις. Αντιεπαγγελματικό είναι αυτό που κάνεις. Κλατς, 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 κλατς. Μπορεί να γράψεις πιο μετά. Δύο ώρες δουλεύεις. Πόσες ώρες? Δύο ώρες. Μισή ρε. Τι... Θα πας μετά τέσσερις ώρες. Θα φας ένα φρικόλακα, θα ράξεις στον καναπέ. Καλά που είσαι εσύ εδώ πέρα. Θα πέδεις σε λίθαργο εκεί πέρα. Βρε καλά που είσαι εσύ. Καλά είμαι εγώ. Και τρώμε ζωστό ψωμί τώρα. Άντε μπράβο. Το κατάλαβες. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Άντε. Πάμε.
Απαιδεύομαι εγώ τώρα. Σλουρπ, τον καφέ. Απαιδεύομαι. Σλουρπ. Χάζω. Κάνε και κανένα ντουμάνι εδώ πέρα μέσα. Ντουμάνι, δεν μου αρέσουν τα ναρκωτικά. Τι δεν σ' αρέσουνε? Τα ναρκωτικά. Ναι, το θυμίαμα που μυρίζει στην εκκλησία δεν είναι ντουμάνι. Εσύ πες είναι ναρκωτικό. Δεν είναι ναρκωτικό, αλλά σε ζαλίζει γι' αυτό. Σου είπα δεν μου αρέσουν τα ναρκωτικά. Ντουμάνι άλλο πράγμα εννοεί ο κόσμος. Δεν έχει κάνει δηλαδή κανένα χασισάκι μικρό. Δεν έχω μπει στη διαδικασία ποτέ να δημοσιοποιήσω. Να δημοσιοποιήσω. Πες έκανα και δεν το δημοσιοποιώ. Τι έκανα και τι δεν τελείωσε. Έκανα. Και στο όρος δεν τράβηκες καμιά φούμα εκεί πέρα? Όχι. Για να κοιμηθείς? Όχι. Όχι, τελείωσε. Εσύ για να κοιμηθείς χρειάζεσαι φούμα? Εγώ είμαι μια χαρά, δεν έχω. Εσύ ούτε φούμο θέλεις για να μην γυαλίζεις και ξυπνάς στους πλανούς? Γιατί γυαλίζεις πολύ. Έλα ρε, τελείωνε τώρα, ξεκίνησες τώρα δευτεριάτικα με τον Ηρακλή τώρα. Και αντανακλά το φως. Έλα, άιτε. Λοιπόν, τα θέματα για μένα ξεκινάνε. Και 21 είναι, τα θέματα και 21 τα ξεκινά. Άντε, ξεκίνατε. Για βάση. Βάλε Δευτέρα. Πάντα θέματα. Άντε. Την Παρασκευή, όταν ήρθε εδώ πέρα στο στούντιο. Ποιος? Ο συνάδελφος ο Κώστας ο Πετροδός. Ναι. Είχα κάνει μια ερώτηση και γελούσες. Ποια ερώτηση έκανες και γελούσα εγώ? Ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με τον Βολέδο. Ποιος? Όχι. Και όπως βλέπεις, υπήρξε προσύμφωνο το οποίο είναι δύσκολο να σπάσει και ναι. Εγώ λέω θα έρθει στον ΠΑΟΚ όμως. Άσχετο. Ναι. Δεν ήταν άστοχη η ερώτησή μου, ήταν πολύ εύστοχη όπως ναι. Είδες εκ του αποτελέσματος. Εσύ βοήθησες τον Μολέδο να πάρει παραπάνω λεφτά από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, χωρίς να βγάλεις λεφτά. Άκουσε εμένα ο Μολέδο ναι. Και η υπογραφή είχε μπει μια μέρα πριν. Καλά. Εντάξει. Αυτό αναδεικνύει ότι ναι, μεν ο ΠΑΟΚ κινείται απλά και θα βοηθούσε και για πολλούς καλά έκανε τον Παναθηναϊκό, αλλά. Κινήθηκε αργά. Αν κινούνταν πιο νωρίς, θα είχε τελειώσει η υπόθεση. Έτσι λες. Φυσικά. Έγινε κάποιο λάθος, ρε φίλε. Και νοιάζει να τώρα τον Παοξέ, μα θα έρθει ο Μολέντο. Ναι. Είδε ο Παοξή στο Πάο Κλεβαδιά και ο Παοξή που ξέρει μπάλα ένα στους 10, είδε ότι το πρόβλημα του Πάο είναι τα στόπερ, ας πούμε. Εγώ λέω ο Παοξή δηλαδή που βλέπει τα μπάλα. Τα στόπερ θα κρυθεί η αμυντική. Βρε, δεν έχει πρόβλημα ο Παοξή στα στόπερ. Έχει το Μαλεζά, έχει το Βαρέλα 10 κιλά πιο ελαφρύ. Έχει την ψιλοβγάζει με τον Κρέσπο. Έχει τρία center back. Παίζουν οι δύο. Ούτω ή άλλω με τρία στόπερ δεν παίζει. Ο Πούγκουρα δεν κάνει για τον Πάοκ. Είναι για κάνα πλατανιά. Τελειώσαμε. Πάρα πολύ ωραία. Αλλού είναι το πρόβλημα του Πάοκ. Και όποιο το είδε, το είδε. Το εξάρι του και το οχτάρι του. Όποιο είδε το Μάσ Πάοκ Λεβαδιακό στο πρώτο ημίχρονο, είδε ότι ο Πάοκ νοσεί στο 6 και στο 8. Και αν πρέπει να κάνει μεταγραφέ, είναι στο 6, στο 8 και στο 3. Στο 3 πήρε ένα απόχειρα κεφάλι πιο μεγάλο από το δικό σου. 400 κιλά μοσχάρι, 3 κιλά γαϊδούρι. Ωραία. Εξάρι δεν έχει τον Κάτσε, το διώχνει. Ο Κάνιας είναι σκατοδοχείο και ο Μαουρίτσιο είναι ένα τσίκι τσίκι ραμ. Δεν έχει ούτε οχτάρι ούτε εξάρι. Εκεί έπρεπε να πάει ο Πάοκ. Ούτε φόρτα διώξει να πάρει ούτε να κάνει. Τα εξτρέμ του είναι μια χαρά παιχταράδες. Δεκάρια βρίσκει με τον Μπέλκα κτλ. Μια χαρά είναι. Θέλει εξάρι και οχτάρι. Αυτό να πείτε αυτού του. Ένα σωρό εξάρια έχει ο Πάοκ. Τι έχει ένα σωρό? Ένα σωρό εξάρια. Ποια τα εξάρια? Κάνιας. Σ' αρέσει? Σου είπα, με ρωτάς. Βρε, καταλαβαίνεις τα ελληνικά. Τον έκανε αλλαγή. Αν θέλει να παίξει τέτοια παιχνιδάκια, όχι με μένα. Ποια είναι τα. Τι να παίξει με μένα? Ο Κάτσε είναι εξάρι. Ο Κάτσε το διώχνουν ένα χρόνο. Είναι εξάρι. Και το, δεν το θέλουν. Ο Κάνιας είναι εξάρι. Είναι. Ο Τσίμηρο τι είναι εξάρι? Όχι, δεν είναι εξάρι. Τι είναι? Οχτάρι. Παρακάτω. Κατά συνθήκη παίζει εξάρι, δεν ξέρεις. Άλλος. Ποιος είναι άλλος? Τώρα μου κάνεις τα μούτρα από κοιμά. Βρε, τα μούτρα από κοιμά από τη μέρα που γεννήθηκες ήταν. Άσε τώρα. Τώρα που το έκανες αυτό. Τον Κάτσε το διώχνουνε. Και ο Κάνιας είναι σκατοδοχείο. Αυτό δεν υπάρχει χειρότερο εξάρι τα τελευταία 30 χρόνια που πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει εξάρι. Νάγκμπε πέρασε από τον ΠΑΟΚ. Δαμανάκηδες πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Σκαρτάδι πέρασαν από τον ΠΑΟΚ. Φέραν αυτόν τον Κάνιας στο ροφό εδώ πέρα. Μια πάσα μακρινή δεν έχει, μια πάσα κοντινή δεν έχει. Ντουμπλαρίσματα δεν έχει, κοντός είναι. Πάει κάνει box to box δεν μπορεί να κάνει. Κάνει 20 μέτρα πίσω γυρίζει με ταξί. Χάφι να φτύρε. Πέρα το Μαουρίτσιο, τσίκι τσίκι ραμ. Χάφ είναι αυτή που είπα. Αυτό είναι οχτάρι. Αυτό είναι το βαράζ γουδιάρε. Ο Σακόφ είναι οχτάρι. Ο Σακόφ είναι οχτάρι. Ναι. Ο Σακόφ είναι για να πηγαίνει στα λεωφορεία να κάνει τον ελεγκτήρε. Τι οχτάρι είναι. 50 μέτρα σε γυναίκα. Είναι οχτάρι. Βρε, τι οχτάρι είναι. Δεν είναι οχτάρι. Όχι, δεν οχτάρι. Παλέμαχο είναι. Ο Μιστακίδη είναι οχτάρι. Ο Μιστακίδη είναι τραυματία, πολυτραυματία. Οχτάρι. Για εξάρια σε μιλάω. Ο Μιστακίδη οχτάρι είναι. Okay. 1,5 χρόνο ο κουτσό. Βάλ τον να παίξει. Τα χάφ είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Κορόιδα. Στόπερ ψάχνει λέει, το Μολέντο. Βόδια. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Το είπα και αυτό. Με γαλλικά και πιάνω. Βρε, άντε φορούμε με γαλλικά και πιάνω. Άντε εκεί πάρε φορούμε. Άντε. Πρόσεχε, τι άμα συνεχίσεις, δεν πουλάει μόνο ένα δόντι σου. Θα πονάει κι άλλο. Ναι, θα με δώσεις γροθιά. Όχι, θα προλάβεις. Βρε, εσύ, άκου τους λέω. Ρε, θα προλάβεις. Πρόσεχε. Τι πρόσεχε. Έχε το θα τρως ξύλο από εδώ
Μέχρι το φαρμακείο του Βαλαρούτσο θα τρως ξύλο. Κουτρουβαλώντας θα σε πάω. Κάτσε τις ιστορίες τώρα, με κολλάς πολύ. Τρέμω τώρα. Τι να τρέμεις, τρέμεις μόνο όταν πίνεις. Άιτε, πιες τον καφέ σου και μιλήσεις. Τρέμω όταν πίνω. Έλα ρε, τελείωνε τώρα, το κανονίσαμε με τον ΠΑΟΚ. Πάει ο ΠΑΟΚ, τελείωσε. Εξάρι οχτάρι. Όποιος βλέπει μπάλα βλέπει. Στόπερ δεν έχει πρόβλημα. Έχασε τα κιλά ο άλλος, ο Κρέσπο Θιούλης και ο Μαλεζάς τη βγάζουν, μια χαρά είναι, δεν έχουν πρόβλημα. Μάλιστα. Άιτε. Κατέληξες δηλαδή. Εγώ κατέληξα. Εσύ πες ότι θέλει ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ που δεν μπορεί, που ο Μπακασέτας είναι παλτό και δεν κάνει για εξτρέμ. Τι έγινε. Κοίταξε, τι έγινε. Όταν έχεις προπονητή αγόρι μου το Χάβο με αυτό το ηλίθιο βλέμμα. Ο Μπακασέτας έκανε γκολ. Έκανε δύο assist. Ωραία. Κέρδισε το πέναλτι. Ναι. Ήταν τελευταία φορά που το έκανε. Ήταν MVP της ΑΕΚ. Ναι, MVP της ΑΕΚ. Πότε το έκανε τελευταία φορά. Τώρα το έκανε. Ναι, τελευταία. Την προηγούμενη φορά με που το έκανε. Με το Πανιόνιο ήταν. Τι Πανιόνιο. Σε παιχνίδι του Πανιόνιου ήταν. Πόσο έληξε. Με ρωτάς πότε έκανε. Το έκανε. Τότε με το Πανιόνιο. Τι έκανε. Τότε πότε. Θα πρέπει να θυμηθώ. Θα πρέπει να θυμηθεί. Ναι. Μάλιστα. Δηλαδή εσύ θα πρέπει να θυμηθεί τον Μπακασέτα σε τρία χρόνια δύο μάτς. Ωραία. Το επόμενο παιχνίδι που θα το κάνει πότε θα είναι. Πρέπει να δω. Έλα ρε κόκκινε τώρα με το Χάβο τώρα την καθυστέρα τώρα με εκείνο το βλέμμα τώρα το Χάβο. Έβαλε και το Μιχαηλίδη εκεί πέρα. Ο Μιχαηλίδης έχει γεράσει. Πήγε 65-68 χρονών. Κάθισαν και οι δυο στον πάγκο σαν τα λείψανα εκεί πέρα. Άσε με τώρα ήσυχο. Λείψανα. Σαν τα λείψανα και οι δυο. Δηλαδή δεν ήταν καλή η ΑΕΚ, δεν είναι καλή η ΑΕΚ που κέρδισε. Καλή είναι η ΑΕΚ. Ήταν κακό ο Χάβο και ο Μιχαηλίδης. Κοίταξε αντιμετώπιση είναι αυτή τώρα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Ό,τι πει. Θα μιλήσω εγώ τώρα σοβαρά. Ό,τι πει. Φταίει ο Μιχαηλίδης και ο Χάβος. Όχι, εγώ φταίω. Δεν είναι καλή η ΑΕΚ, ήταν κακός ο Πανετολικός. Φυσικά. Φυσικά. Δεν τρέπεσε λίγο. Όχι, γιατί να ντραπώ. Δηλαδή, συγγνώμη. Ένα αριστερό πόδι πώς έχει να φυλάξει. Αυτός ο Μιχαηλίδης και ο Χάβος έχουν ένα Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας είναι αργός. Εξτρέμ δεν μπορεί να παίξει. Κεφάλι δεν έχει. Έχει ένα πολύ καλό αριστερό πόδι. Τούβλο. Τι το λες τώρα αμυντικό που το φυλάει. Κλείστο το αριστερό πόδι. Μια εντολή. Δίνεις μια εντολή. Είναι αργός, πιάνεται. Όταν σου κάνει ο Μπακασέτας, γι' αυτό το διώξανε. Όταν σου κάνει ο Μπακασέτας αυτά. Παραμυθιάζει τον κόσμο. Όχι, δεν παραμυθιάζει καθόλου τον κόσμο. Όταν σου κάνει ο Μπακασέτας αυτά, το παίρνει το δίπλωμα και του λες φύγε. Απολύεσαι. Απολύεσαι. Γιατί στα κάνει ο Μπακασέτας, ο οποίος έχει ένα αριστερό ποδάρι, το οποίο το κλείνεις εύκολα κοντά όταν έχεις ένα μπαίχτη σε man to man, το κλείνεις το αριστερό ποδάρι. Ούτε κεφαλιά μπορεί να σε κάνει, ούτε ταχύς είναι. Έχει το δυνατό το σούτα. Αυτή είναι η ιστορία. Και τον αφήνεις και σε κάνει αυτό το πράγμα. Είσαι άξιος της μοίρας σου και καλά κάνεις τη θέση σου από το ποδόσφαιρο. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο γουστάρεις. Δεν υπάρχουν άτυχες στιγμές προπονητικά. Όχι. Λοιπόν. Άτυχη στιγμή προπονητικά είναι να σουτάρει ο άλλος από 30 μέτρα, να χτυπήσει μπάλα στην πλάτη του μπακ. Θα περίμενα να έχει σοβαρά επιχειρήματα. Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Για ποιο λόγο απολύθηκε ο Χάβος. Ο Χάβος, ναι. Γιατί έχει μια ομάδα η οποία δεν την προσέχει αμυντικά, γιατί έχει τέσσερις αμυντικούς που σου ανεβάζει στη σέντρα. Όταν στην αντεπίδεση δεν έχει παίχτες με επαναφορές καλές, δεν προσέχει, δεν βάζει ντουμπλαρίσματα σε μαρκαρίσματα, δεν βάζει ειδικούς ρόλους αμυντικά και τρώει τέσσερα γκολ σε κάθε παιχνίδι. Βλέπε εδώ. Λέγε, τι λες. Τι λέει η στατιστική. Βράστη στατιστική. Πανετολικός. Ενεργητικό στα γκολ 18. Παθητικό 24. Τι είναι αυτό που με λες, ρε κόκκινε. Εγώ σου λέω την εικόνα του μάτς. Έχω να αντιμετωπίσω μια ΑΕΚ. Ποιος είναι, τι εντεκάδα έχει η ΑΕΚ, ξέρεις. Να τελειώσεις. Δηλαδή, 1,5 γκολ σε κάθε παιχνίδι βρέξει και ο Νίσης. Ναι. Έχει τη δεύτερη χειρότερη, την τρίτη χειρότερη άμυνα. Γιατί σε 9 μέρε ήταν η Αριστερά. Ρε τι άδεια. Βλέπω τι κάνει ο άνθρωπος. Βλέπουν λοιπόν αυτή την εικόνα από τη διοίκηση. Δεν βλέπουν αυτή τη διοίκηση. Όταν ξέρει μπάλα ο πρόεδρος λέει. Μου έκανε ο Μπακασέτας αυτά τα πράγματα. Έγινε μέση ο Μπακασέτας μες στο Αγρίνιο. Μάλιστα. Τελειώσαμε κύριε. Πάμε σε διάλειμμα. Ο Μπακασέτας στο Αγρίνιο έγινε μέση. Τελειώσαμε κύριε Χάβο. Πάρ το δίπλο μας. Ναι, λόγω γι' αυτό. Του λόγω του Μπακασέτα. Τον έφαγε το Χάβο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λέβητα αερίου έχετε. Προστατευτικό κάλυμα πήρατε. Ο χειμώνας μπήκε και ο Λέβητα σας κινδυνεύει από το κρύο. Η JB Bouclas ΑΕ έχει τη λύση. Το εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμα JB κατασκευάζεται από πιστοποιημένο άκαυστο υλικό γαλλικής προέλευσης με ενδιάμεσο πετροβάμβακα. Η εύκολη τοποθέτησή του εγγυάται την πλήρη προστασία του Λέβητά σας, διατηρώντας τον πάντα καινούριο, ενώ λόγω των μηδενικών απολειών κάνετε οικονομία καυσίμων. Τώρα η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα. JB Bouclas ΑΕ.
Θα τα βρείτε σε τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης. Στις φετινές εκπτώσεις, τιμές σε ακόμη μεγαλύτερες πτώσεις. Ανακάλυψε στο One Salonica τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες τιμές. One Salonica Outlet Mall. Και την Κυριακή ανοιχτά. Τι έγινε πάλι, ρε Βόδαρε? Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά? Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Πετκανίτσας! Πετκανίτσας. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαρασιόπορτας πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως στις επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων, ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσας. Δελφών 101 και μπότσερη γωνία. Με τηλέφωνο το 852. Διατίθεται και χώρος σταθμεύσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Μασούτης, εδώ για σένα με προϊόντα στη μισή τιμή. Δευτέρα έως Τετάρτη, προϊόντα στοματικής υγιεινής Colgate, μαλακτικά Suplin Ultra και καθαριστικά Azax, Fabuloso, 50% φθηνότερα. Προϊόντα Elviv και σερβιέτες, σερβιετάκια Always, 50% φθηνότερα. Και απορρυπαντικά Dixan, σκόνη, υγρό, κάψουλες, 50% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης, εδώ για σένα, οικονομικά και ελληνικά. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά. Ρωτάω τι είναι αυτό, με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης ρε φίλε, αυτό είναι Φραγκφούρτης, α, τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα, εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω, δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Αργούνε να στεγνώσουν τα ρούχα? Πάρε αφιγραντήρα Μόρις. Με το νέο σύστημα στεγνώματος αφαιρεί γρηγορότερα την υγρασία και βοηθά στη φροντίδα των ρούχων. Μόρις και στους αφιγραντήρες είναι ο πρωταθλητής. Το αγαπήσατε, το ζητήσατε, το έχετε. Δεύτερο συλλεκτικό Identity Θεσσαλονίκη. Στα περίπτερα. Σε αυτό το τεύχος, CoverGirl, λατρέψαμε τη Φέη Σκορδά σε μια εντελώς διαφορετική φωτογράφηση στην αγαπημένη της πόλη. Πρόσωπα που εξομολογούνται. Γρηγόρης Βαλτινός, Βίκη Χατζηβασιλείου, Άννα Πρέλεβιτς. Βρήκαμε τους dreamers και τους doers της Θεσσαλονίκης. Μόδα, 26 σελίδες με όλα τα look που πρωταγωνιστούν το φετινό χειμώνα. Φάκελος design και έρευνα για τους ασυνήθιστους Θεσσαλονίκης. Identity Θεσσαλονίκη. 300 λαμπερές σελίδες για την ταυτότητα της πόλης. Τα έσοδα από τις πωλήσεις του δεύτερου Identity θα ενισχύσουν το έργο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου. Μετρόπολης 95,5. Σε βάζει στο παιχνίδι. Εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέρκιος Πετκανίτσας, Δελφών 101 και Mark Μπότσαρη Γωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή ό,τι τύπου κλειδιά χρειάζεστε. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν θέλετε να δώσετε, να έχετε λύση, αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριά, ασφαλεία, λουκέτα, χρηματοκιβώτια ή οτιδήποτε άλλο. 9.55 γίνονται το μήνυμά στο 54.340, Μετρόπολης 95.5 στο Facebook, στέλνετε μηνύματα, ειδικά οι φίλοι από το εξωτερικό, και διαβάζω μηνύματα από τις βλακίες που κάνεις και τα ανάλογα μηνύματα. Κόκκινε πρέ να ξέρεις ότι όταν ξέχασες τα κλειδιά έμνες έξω από το σπίτι και γελάει. Και πλήρωσες 50 λεπτά για να γράψεις αυτό. Πρέ. Πρέ να δω. Ραπ, είδα χθες τη Μαρμίτα, αν αυτά που έλεγε ο Μαλάτος ήταν σε πανελλαδικό κανάλι μεγάλης εμβέλειας, θα έτρωγες βαρύ πρόστιμο από το Σουρού. Πρόσεξε γιατί θα το πληρώσεις εσύ, όχι αυτός. Καλή χρονιά και ζωή. Τι είπε δηλαδή ο Μαλάτος? Ότι δεν είδα την εκπομπή, ειλικρινά δεν μπορώ να πω κάτι. Είναι ένα μήνυμα το οποίο ενοχλήθηκε ο φίλος. Τι ήταν αυτό το οποίο τον ενόχλησε και για ποιο λόγο? Τι ήταν, τι, συγκεκριμένα, τι είπε ο Μαλάτος? Δεν το ξέρω, δεν είδα εγώ. Είναι ένα μήνυμα. Το έπαιξε Μακεδονομάχος, το έπαιξε Πατριώτης. Ναι, πολύ ωραία. Δεν έβρισε κανέναν, είναι κύριο, τζέντλεμαν, δεν είναι. Θέλω να μιλήσουμε για το θέμα Μακεδονία σήμερα. Είναι παγερά αδιάφορο για μένα αυτό το θέμα. Για μένα δεν είναι αδιάφορο. Γιατί τι είσαι, εσύ αριστερό, δεν σε νοιάζει. Αριστερορουφιάνο είσαι. Τι σε νοιάζει εσένα? Ρουφιάνο είναι δικό σου. Αριστερορουφιάνο είσαι, τι σε νοιάζει το θέμα τη Μακεδονία? Αν θέλει να βρει. Οι αριστεροί δεν του νοιάζει, είναι διεθνιστέ. Διάλεξε τι είσαι, είσαι διεθνιστή, λοιπόν. Πατριώτη, δεξιό, αριστερό, με το παπαδαριό, με όλου μαζί. Εντάξει. Και ειδικά σε αυτό.
Εντάξει, είσαι τόσο ευαίσθητος. Παχύδερμο είσαι. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Δεν νομίζω ότι είσαι παχύδερμο. Δεν νομίζω δεν ότι... είναι παχύδερμο. Παχύδερμο είσαι τώρα. Θα μιλήσει για τη Μακεδονία. Αν μιλάς εσείς για τον... τα υπόλοιπα παχύδερμα που φτάσουν στην Ελλάδα. Αν μιλάς για τον εαυτό σου. Έλα, παχύδερμο. Παχύδερμο. Ραπτόπουλο τα κερδίζει η ΑΕΚ. Φταίνε όλοι οι άλλοι. Η ΑΕΚ θα ξεφουσκώσει. Ο Μπακασέτας άχρηστος. Κράζεις, θαυμάζεις. Αύριο θα μας γλύφεις. Λέει ο Μανώλης Στυλιανίδης. Αφού Μαλιόλος ο Στυλιανίδης. Μανώλης Στυλιανίδης. Ναι. Εντάξει. Παιδιά, λέει, προσέξτε με τον Μπούζο, έχει γίνει χειρότερος. Λέει, είχαμε ένα Μακεδονομάκο που μας στέλνει στο άλλο ράδιο. Ναι, αυτό το Μακεδονομακυλίκι. Πάρ' τον τηλέφωνο, αν ενοχλείσαι. Κάτσε, όχι, δεν ενοχλείται. Αυτό το ψεύτικο Μακεδονομακυλίκι που πουλάτε, γενικά εσείς όλα τα λαμόγια, η οποία μας σας δώσει ο Σκοπιανός ένα πεντοχίλιαρο, κάνετε κουλουτούμπες, ή ο Τούρκος, δεν περνάει στο λαό. Αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Με ένα πεντοχίλιαρο και με ένα οχταχίλιαρο, κάνετε τα Σκόπια πεοθυλασμό και, το, και τον Τούρκο τον κάνετε αμάν αμάν. Λοιπόν, Γιουζελή Μαφέντι ω Μπολντού. Έχει εμπειρία και τον Τούρκο. Την έχω εμπειρία, το... ναι, ναι, έχω εμπειρία. Έχω εμπειρία. Ναι. Πάψτε να πουλάτε Μακεδονομακυλίκι, ψεύτικο, ο λαό δεν μασάει από κάτω. Δεν μασάει. Καλησπέρα από Ασπρόμο, Σίδνεϊ. Απευθύνομαι στον κύριο Ραπτόπουλο. Μια ζωή θα κατακρίνει τον Μπάουκ. Πήγαινε, λέει, με το φίλο του τον Αλέπαντο και κατάκρινε το γάβρο, λέει, δύο μέρες θα σε κυνηγήσουν και θα σε τελειώσουν. Τι, δηλαδή υπονοεί ο φίλος ότι, ότι τολμάς και έχεις άποψη για τον ΠΑΟΚ, αλλά για τον Ολυμπιακό δεν τολμάς να μιλήσεις στο ΑΡΤ που κάνετε εκπομπή με τον κύριο Αλέπαντο. Έτσι λέει αυτός ο φίλος να τον σύγκρισε. Έτσι λέει. Εντάξει, καλά κάνει. Τι να τον κάνουμε τώρα. Πρέπει να το δεχτούμε. Λοιπόν, τον Ολυμπιακό τον είδες από κοντά. Ήταν καλός ο Ολυμπιακός, ήταν κακή, κακή ήταν η Λάρισα. Κακή ήταν η Λάρισα. Ναι. Δηλαδή ισχύει ό,τι και με τους ό,τι και δύο. Με την ΑΕΚ, ναι. Ο, και ό,τι με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα κέρδισε το Λεβαδιακό, η κακότητα του Λεβαδιακού έφερε το σκορ σε αυτό το επίπεδο. Γενικά οι αντίπαλοι των ομάδων των μεγάλων ήταν πολύ κακοί. Καταλήγουμε οριστικά και μετάκλητα ότι όπως φαίνεται σήμερα το, το πρωτάθλημα θα κρυθεί στα ντέρμπι. Όχι. Δεν θα κρυθεί στα ντέρμπι. Θα κρυθεί σε Τρίπολη. Ατρόμητο και Γιάννενα. Δηλαδή. Δηλαδή. Σε Τρίπολη, Ατρόμητο και Γιάννενα. Και Λεωφόρο για τον ΠΑΟΚ. Τι δηλαδή. Δεν έχει δηλαδή. Έχουν αυτές οι έδρες σημαντικό κομμάτι. Ο η Ξάνθη δεν τη βάζω γιατί έπαιξε και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Τη βγάζω την Ξάνθη. Ναι. Οπότε Τρίπολη που έπαιξε η ΑΕΚ και έχασε. Γιάννενα και Ατρόμητο. Και Λεωφόρο Περιστέρι, για τον ΠΑΟΚ. Περιστέρι. Ναι, Περιστέρι. Πολύ ωραία. Έχει κι άλλα μάτς δηλαδή που μπορεί να χαθούν βαθμό. Στη Λαμία φοβάσαι καθόλου. Και τη Λαμία. Και τη Λαμία. Και τη Λαμία. Λαμία με την ΑΕΚ 0-1 με το ζόρι. Με πέναλτι που δεν υπήρχε. Με πέναλτι που δεν υπήρχε. Άλλο. Βλέπεις εκεί να αλλάζει ο προπονητής μετά από αυτές τις δύο κολλητές. Ναι, βλέπω να αλλάζει ο προπονητής. Γιατί το ψέλιζες σιγά σιγά. Βλέπει το Πετράκι να τελειώνει από τον Μπαζιάννα που πάει από το φέτος... κακό στο χειρότερο. Δεν πάει από το κακό στο χειρότερο. Η ισοπαλία δεν κακό. Ήτανε κακό. Σωμένος ο Πετράκης. Δεν πάει για αυτό. Νομίζω να την βγάλει τη χρονιά. Όχι, δεν νομίζω. Άτυχος ο Αστέρας Τρίπολης με το δοκάρι και με τις ευκαιρίες που είχε. Καλύτερος ήταν στο παιχνίδι. Αν το είδες. Ε? Αν το είδες. Καλύτερος ήταν. Καλύτερος ήταν. Η Τρίπολη καλύτερη. Σίγουρα. Αν και ο Μπαζιάννα είναι η ομάδα με τις περισσότερες ισοπαλίες στο πρωτάθλημα. Πολύ καλές. Δεν σε ρίχνουν κατηγορία οι ισοπαλίες. Ο Ιβάν αγοράζει λιμάνια και ο Ολυμπιακός τα παίρνει τα πρωταθλήματα. Ναι. Θες να πούμε για τον Άρη τίποτα. Γιατί ο Μαρινάκης δεν πήρε λιμάνι. Θέλεις να πούμε για τον Άρη τίποτα. Για τον Άρη. Το μάτς το είδες. Το είδανε. Μας τι είδες. Τι είδα. Αυτό το οποίο μου έλεγες έξω. Αυτό ένα που... από τους χειρότερους αγωνιστικούς χώρους που έχω δει ποτέ. Εγώ σου το έλεγα, δεν το είδες εσύ. Αυτό είδα, λέω. Αυτό γιατί είδες. Θα πεις ότι είναι δικό σου. Τι δικό μου ρε και δικό σου, πρέπει να το. Τι άλλο είδα. Μία αποβολή οποία δεν υπήρχε. Γιατί δεν υπήρχε. Γιατί την ώρα. Την ώρα, ποια ώρα, Βαλκάνη. Την ώρα. Ώρα, ναι. Σταμάτα να φέρεσαι τον βλακωδό. Την ώρα είπε, δεν ξέρω ποια ώρα. Την ώρα. Την ώρα, ναι. Θες να μιλάω σπαστά, θες να μιλάω με τι να momentum κατα... θέλω. Μίλα όπως θες αρκεί να καταλαβαίνω εγώ. Καταλαβαίνει μια χαρά. Εντάξει. Εσύ δεν καταλαβαίνει επειδή δεν θες να καταλάβει. Εντάξει, ωραία, ναι. Λοιπόν. Εκτελεί το φάουλ ο Γεωργιάδης. Ναι. Την ίδια ώρα ακούγεται σφύριγμα. Από πού? Από το διαιτητή, ο οποίος δίνει OK. Ναι. Και την ίδια ώρα πάει και του βγάζει κάρτα. Ναι. Σφύριξε ο διαιτητής, δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Το έχω σε βίντεο. Το έχει σε βίντεο. Το έχω σε βίντεο. Ναι. Την ίδια ώρα σφύριζε ο διαιτητής. Οπότε. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα. Καταρχήν. Και να έχει κίτρινη, και να πρέπει να δώσει κίτρινη κάρτα. Είναι τέτοιο το, τέτοια η φάση που δεν τη δίνει. Ποιον βόλεψε αυτή η αποβολή?
Εσύ θα πεις τον Απόλλον, εγώ θα πω τον Άρη. Τον Απόλλον βόλεψε. Εγώ θα πω τον Άρη. Γιατί βόλεψε τον Απόλλον? Γιατί θα είχαν ούτως ή άλλως και τώρα βρήκε πάτημα να πούμε. Να έχει άλοθη. Βέβαια. Τι ωραία που τα λες. Τι είδες ρε Σικόκκινε? Είδες να παίζει 4-4-2 η Καλαμαριά μέσα στο Χαριλάου. Και να θέλει να κάνει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας με τον Βεργόνη και τον Καλογέρη σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε. Ουτοπικά είναι αυτά. Δεν τα καταλαβαίνω. Με τον Βεργόνη και τον Καλογέρη πάει να κάνει κατοχή μπάλα στο Καριλάου. Ναι. Να γίνει η Άρσεναλ των Ανατολικών Συνοικιών. Ωραία. Ναι, σε ένα μάτς που εκ των πραγμάτων πάει για πόλεμο. Δηλαδή ο Καλατζίδης πάει για πόλεμο. Πόλεμο δεν είδα. Περίμενε. Είναι ένα μάτς ειδικών συνθήκων στο οποίο ο Καλατζίδης είναι δεδομένο. Ένα 20 έδινε ότι θα κάνει μανούρα. Ένα 20 ήταν ότι θα βρίζαν τη μάνα του Καλατζίδη Αριανή. Ένα 20 έδινε ότι θα γινόταν ένα παιχνίδι δυνατό. Σε ένα παιχνίδι δυνατό δεν πας να παίξεις σε ένα αγωνιστικό χώρο να διδάξεις ποδόσφαιρο. Είναι άλλο παιχνίδι. Είναι παιχνίδι προσωπικών μονομαχιών. Είναι παιχνίδι που θα έχει τράκες στα χαφ. Είναι παιχνίδι που θα έχει ντουμπλαρίσματα η πλαϊνή κτλ. Τώρα, εάν η Καλαμαριά, τον καλύτερο παίκτη του Άρη, που είναι ο Πλατέλας, βάζει εκείνον τον Αμαραντίδη χωρίς ντουμπλαρίσματα να τον πιάσει, είναι θέμα της Καλαμαριάς, αφού θες να μιλήσουμε για μπάλα. Ο Αμαραντίδης, άμα κάτσει σε ένα μπαγκάκι έξω από το Χαρίσιο γεροκομείο και τον πάρει ο ύπνος και έρθει ο τρόφιμος, θα του πει: «Επ, εσύ γιατί βγήκες εδώ πέρα? Έλα μέσα γρήγορα». Ο Αμαραντίδης. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η πρώτη κάρτα που τρώει ο Γεωργιάδης, γιατί την τρώει? Λέγε ρε Κόκκινε, σε μιλάω, γιατί την τρώει την πρώτη κάρτα? Τι έκανε? Πέρμοση, εσύ πέρα. Δεν το θυμάσαι. Τι μάτσι είδες? Ουίσκι έπινες? Έτρωγες? Μίλα μόνος. Δεν το δε το μάτς. Η πρώτη κάρτα του Γεωργιάδη. Τι είναι η πρώτη κάρτα του Γεωργιάδη? Δεν το θυμάμαι. Ρε παιδάκι μου. Για να το λες εσύ έτσι. Ρε Κόκκινε. Για να το λες. Η πρώτη κάρτα θέλω να μου την αναλύσεις. Για να το λες. Δεν ξέρει, δεν την είδε. Λοιπόν, η πρώτη κάρτα του Γεωργιάδη είναι ένας μέναν με τον Τούνη. Και τον κάνει στην πλάγια γραμμή φάουλ για κάρτα. Είναι αδυναμία του Γεωργιάδη. Έχουμε λοιπόν δύο ποδοσφαιριστές. Τον Γεωργιάδη πάνω στον Τούνη. Πρόβλημα. Και τον Αμαραντίδη πάνω στον, πώς το λένε τον άλλονα, τον Πλατέλα, μεγάλο πρόβλημα. Ντουμπλαρίσματα δεν υπάρχουν γιατί η χάφη είναι δύο, είναι και αργή, ο Καλογέρης με τον Βεργόνη και δημιουργείται κατάσταση. Συν της άλλης, ο αγωνιστικός χώρος αυτός δεν είναι για να διδάξει η Καλαμαριά το passing game και το παιχνίδι κατοχής. Με δύο χάφ εναντίον τριών. Και ευτυχώς που ήταν ο Πασάς ο τρίτος χάφ. Γιατί αν ο Άρης είχε κανένα χάφ της προκοπής, θα είχαμε 4-0. Αντί για 2-0. Το καταλαβαίνει το νιονιό σου, ναι ή όχι? Να δούμε δηλαδή και η Καλαμαριά τι λάθος έχει κάνει. Για να φτάσει να κάνει 1-0. Και να φτάσει να κάνει 2-0 στο ημίχρονο. Και να τελειώνει το μάτς 2-0 αντί για 4 που έπρεπε να λήξει λόγω του Λόπες. Δηλαδή όταν πας σαν Καλαϊτζίδη στη Χαριλάου και θα κάνεις πόλεμο, θα βάλεις 4 χαφ. Θα ξεχάσεις μία μέρα ότι ξέρεις το ποδόσφαιρο καλά. Ότι πας να δείξεις ότι η ομάδα σου είναι καλύτερη. Εκεί την πάτησε ο Καλατζίδης. Πάει να κάνει κατοχή στο Χαριλάου για να δείξει στον Καρυπίδη ότι η ομάδα μου, η δικιά μου, είναι καλύτερη από τη δικιά σου. Παίζει καλύτερα το passing game κτλ. Και κάνει λάθος. Γιατί εσύ εκεί πας να παίξεις μπουνιές, κύριε Καλατζίδη. Μαρκαρίσματα, προσωπικές μονομαχίες, σώμα με σώμα ντέρμπι. Στην Καλαμαριά όταν έρθει η Καλυθέα, παίξε 4-4-2. Passing game, βάλε 3-1. Να σε γουστάρει ο κόσμος και να πούμε μπράβο την ομάδα, έτσι είναι. Είναι μάτσι ειδικών συνθήκων. Το Άρης Καλαμαριά. Σε αυτό το μάτσι έπρεπε να βάλει το γιο του. Τρίτο χαφ. Και να βάλει έναν από χασομέρι τον άλλο το φορ έξω. Και να μπορούσε παίξει. Να παίξει ο γιος του. Μπορεί να ήταν τραυματίας, δεν το ξέρουμε. Ασίδε το μάτσι. Δηλαδή την κάρτα που τρώει ο γιος του στον πάγκο βγάζει τη φανέλα. Είπες, μου, αυτό είναι το παιχνίδι. Πες μου, δεν το δα το μάτς, ρε κόκκινε. Τώρα δεν είπες. Ρε, πες δεν το δα το μάτς. Τώρα δεν είπες. Ρε, να σε φάει ο λύκος. Πες κοιμάμαι. Τώρα δεν είπες ότι αυτό είναι παιχνίδι που έπρεπε να παίζει ο γιος του. Ναι, δεν έπαιξε ο γιος του. Λες να μην. Στον πάγκο ήταν ο γιος του. Κάρτα έφαγε ο γιος του. Τη φανέλα έδειξε ο γιος του. Πες δεν το δα το μάτς. Πώς να σε φάει ο λύκος, να είναι και μαύρος. Και που ξέρω δεν είχε πρόβλημα. Άμα είχε πρόβλημα, γιατί ήταν στον πάγκο, ρε, ανόητε. Γιατί μπορεί να μην βγαίνουν οι παίκτες. Να τον πήρε απλά για τα ανάγκη. Αν το χρησιμοποιήσει κόκκινε, και εφόσον. Μη ρε κόκκινε. Πόσες φορές έχουν. Άστο να πάει στο διάλογο. Πόσες φορές παίκτες. Μη. Πόσες φορές παίκτες. Μη. Σ' αρέσει μη. Μη. Πόσες φορές. Μη. Άσε, πες δεν το να το μπαστεί. Πόσες φορές πάνε παίκτη.
βάζουν στον πάγκο της ομάδας μόνο και μόνο για ψυχολογία. Λοιπόν, για γιατί και καλά, είναι καλά, ανάγκη καλά, εντάξει, εντάξει, αν το χρησιμοποιήσουν. Καλά. Πώς φαρσίζει. Ας το ρε κόκκινο να πάει στο διάλογο. Πάμε τώρα στο πρώτο γκολ του Άρη. Πάμε στο πρώτο γκολ του Άρη. Είναι offside ή δεν είναι? Είναι out ή δεν είναι? Αυτό θα ρωτήσω. Είναι out ή δεν είναι? Ρε, το γκολ που μπαίνει εκεί πέρα, το σουτ του Πλατέλα, τι είναι out ή δεν είναι? Είναι offside ή δεν είναι? Ποιο offside, ρε, τι λες τώρα? Ρε, το γκολ που σουτάρει ο... Η σέντρα που γίνεται από τον Μπούρμπο. Γιατί σε άλλο κόσμο. Όταν γίνεται η σέντρα από τον Μπούρμπο. Βρε, Καλαμαριά, δεν διαμαρτύρεται γι' αυτό. Άντε, για το... καλά. Άστο να πάει στο διάλο, πες, κοιμήθηκα. Ναι, ρε, γοτμό, okay. Είναι offside, ρε, δεν είναι? Εσύ τα ξέρεις όλα. Μπούζο, πες. Είναι offside, το γκολ του Άρη. Κατζάκι, είναι γκολ. Τι λες, είναι offside? Ναι, είναι offside. Εγώ δεν είμαι offside. Γιατί είναι offside? Γιατί ο άλλος που κάθεται μπροστά από τον Λόπες συμμετέχει στη φάση. Κουνιέται. Δημιουργεί θέμα στο οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα. Αν το φάει αυτό το γκολ, τα μαχαίρια θα βγάλετε στο Μετρόπολης και θα φωνάζετε «Ε, σάκι του Πακ!». Αλλά οι καλαμαριώτες είναι στα νεκροταφεία. Δεν μπορούν να φωνάξουν. Να συναρμολογηθούν τα κόκαλά τους και να αρχίσουν να φωνάζουν. Άντε. Τελείωσαμε τον Άρη. Λοιπόν, κάτι για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Πλατανιά, έχεις να πεις? Ναι, έχω να πω. Τι? Να ευχαριστήσει ο Παναθηναϊκός αυτό το γιο του, πώς το λένε, με τα σφρίδια, τον Πραξιτέλη, αυτόν τον Βρικόλακα, να πούμε, πώς το λένε, τον Ασχημάντρα. Ναι. Να του πει ευχαριστώ πολύ που σωθήκαμε εξαιτίας σου. Δύο πέναλτι που δεν είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Δηλαδή, τι πιστεύεις? Ότι έσπρωξε τον Παναθηναϊκό, πιστεύω. Να ευχαριστήσει και τον Γραμμένο και τον Πραξιτέλη Ζαχαριάδη. Είδες ότι είσαι άσχετος. Εγώ είμαι άσχετος. Ναι. Όχι επικίνδυνος. Ναι. Άσχετος. Ναι. Θέλει να... Το είδες το παιχνίδι καταρχήν? Το είδα, ναι. Αφού το είδες, γιατί θέλει να βοηθήσει το Μάθος? Γιατί του δίνει δύο πέναλτι τα οποία δεν είναι κανένα από τα δύο. Αν μια ομάδα η οποία, αν τα πάρει αυτά ο Ολυμπιακός, να κινδυνεύει να πέσει κατηγορία. Σήμερα πάλι θα έχουμε στο Μετρόπολη. Τι προηγείται? Περίμενε, ρε κόκκινε. Τι προηγείται πριν από αυτά τα πέναλτι? Ένα γκολ ακυρωθέν του. Ένα γκολ. Ναι, τι προηγείται? Δεν το είδες. Την καρατιά που δίνει ο άλλος. Φάση είδες. Τι φάση ήταν? Του Βηγιαφάνες, λες. Ναι, την καρατιά. Είναι φάουλ. Δεν είναι φάουλ και κάρτα. Είναι. Δεν τη δίνει όμως ο Πραξιτέλης. Λοιπόν, γιατί δεν τη δίνει? Γιατί παίζει Παναθηναϊκό ο Πραξιτέλης. Παίζει Παναθηναϊκό ο Πραξιτέλης. Ναι. Τα πέναλτι που δίνει. Πραξιτέλη, ξεφτύλα έγινε. Παίζει τον Παναθηναϊκό να σωθεί. Να σωθεί με δυο πέναλτι. Δεν βλέπεις μπροστά σου. Τα πέναλτι είναι. Δεν το είδες. Δεν το είδες. Αν ήθελε να παίξει Παναθηναϊκό. Τι θα έκανε? Προηγούνται μία φάση το πρώτο ημίχρονο. Mm. Ένα χέρι το οποίο είναι κολλημένο στο σώμα. Ναι. Το οποίο δεν το δίνει και ορθά. Ναι, ναι. Και δεύτερον, ναι, ναι. Δύο λεπτά πριν δώσει το πέναλτι. Ναι. Ο Δόνης κάνει την προσπάθεια να περάσει την περιοχή. Mm. Βρίσκει στον αμυντικό. Ναι. Και όχι μόνο δεν δίνει πέναλτι. Τον δίνει και κίτρινη κάρτα και διαμαρτυρία. Ναι. Θα μπορούσε να το δώσει πέναλτι. Γιατί το δώσει? Και δεν τον λέει κανείς τίποτα. Τα πέναλτι που έδωσες, κύριε Πραξιτέλη. Άκου λίγο. Ευχαριστούμε πολύ σαν Παναθηναϊκός. Ευχαριστούμε την ΕΠΟ. Γιατί εχθές ο Παναθηναϊκός με τον κύριο Πραξιτέλη σώθηκε κατηγορία. Ανάλογα, αν κινδύνευε ο Ολυμπιακός και έδινε ο Πραξιτέλης αυτά τα πέναλτι, θα μιλούσατε για κατεστημένο. Επειδή είναι ο Παναθηναϊκός φιλαράκι σας εδώ πέρα, ναι. Δεν είναι φιλαράκι μου. Φιλαράκι σας. Σου λέω λοιπόν, το πρώτο πέναλτι, ναι, ναι. Αν θέλει δίνει mm. το πέναλτι το οποίο προηγείται και mm. ανταυτού δίνει κίτρινη κάρτα στο Δόνη. Ναι, ναι, ναι. Και το δεύτερο πέναλτι στο 92 mm. κάνει 100% λάθος. Λάθος. Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Έχει δείξει κάτι. Άμα στα κάνει στον Ηρακλή αυτά, πες ότι έκανε λάθος. Θα φωνάζει. Έχει δείξει κάτι ο Πλατανιάς το 92 που λύγει το παιχνίδι. Ναι, ναι. Και τι όφελος θα έχει να το δώσει ένα τέτοιο πέναλτι? Να πω ότι πέναλτι το οποίο κρίνει αγώνα, οκ. Okay. Ποια είναι η τοποθέτηση σου, Κοκκινό, ότι έκανε λάθος? Ναι. Τέλειος. 100%. Πάμε παρακάτω. 100%. 100%. 100%. Εγώ λέω ότι κάνει λάθος. Τέλειος. Καταρχήν στο πρώτο πέναλτι ναι. που δίνει και προηγείται το χέρι του ναι, Άλτα. Το Άλτ, ναι. Εντάξει, του Άλτμαν. Ναι. Λοιπόν, γίνεται τόσο γρήγορα η φάση. Α, γίνεται γρήγορα η φάση. Ναι, φυσικά. Και δεύτερον, δες την αντίρρηση του διαιτητή. Και... Μόλις βλέπει το χέρι, ναι, ναι. παπ, δείχνει η βούλα. Ναι, βέβαια. Το βρακάκι του καφέ ήταν. Έδειξε ήταν το βρακάκι του καφέ ήταν. Ο Πραξιτέλης. Να σου πω κάτι. Να μου πεις ότι επειδή παρακολουθώ τον διαιτητών, ναι, ναι. το συγκεκριμένο διαιτητή τον είχαν πετάξει απ' έξω η παρέιτσα. Δεν με νοιάζει τι είχε κάνει. Τον είχαν πετάξει δεν απ' έξω. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, τώρα όμως με τον. Και δεν έχει δώσει κανένα το... δικαίωμα. Ποιος δεν έχει δώσει δικαίωμα? Για πες μου ένα παιχνίδι που έδωσε δικαίωμα. Χθες. Λάθη κάνει, σου λέω. Αν θέλει να βοηθήσει. Άμα ήταν Ολυμπιακό, θα ήταν λάθη. Αν θέλει να. Λέγε, λέγε. Το έχω πει και για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, τελείωσε. Αν θέλει να βοηθήσει, ναι, ναι. προηγείται φάση εξόφθαλμη. 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 Ναι.
Και δεν θα δίνει κίτρινη στο Δόνη, θα δίνει πέναλτι και δεν τον λέει κανείς τίποτα. Τέλειος. Αυτή είναι η τοποθέτησή σου. Δηλαδή εσύ δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ούτε τη φάση δεν ξέρεις. Σαν Παναθηναϊκό. Ούτε τη φάση δεν ξέρεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω. Εγώ δεν είμαι Παναθηναϊκός. Πάμε παρακάτω. Ούτε υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό. Πάμε, σώθηκε. Είμαι ο πρώτος που λέω ότι εφόσον δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, μην αλλάζετε τους κανονισμούς. Σώθηκε με σφαγή. Ο Παναθηναϊκός 2 βαθμούς κάλπικους και 3 με τη Λάρισα 5. Πόσους βαθμούς έχει ο Παναθηναϊκός? Στο πω εγώ το έργο. Καλά. Καλά. Καλάθια. Τη Λάρισα την έσφαξε. Την έσφαξε την Λάρισα. Δύο και τρεις πέντε. Ό,τι θα ήταν με τον Απόλλωνα του Παράσκου και με του Τσιόλη την Κέρκυρα. Άιντε μπράβο. Άιντε μπράβο. Πάμε. Άιντε μπράβο. Αυτό που λέει το βράδυ στη Μαρμίτα δίκασε και κανέναν άλλον εσύ. Όχι μόνο την ομάδα του Άρη, να έρθει και κανένας παοξής. Λέω 9-23. Σήμερα δικάζεται η ομάδα του Άρη το 1980 στο Παράζ. Στον Παράζ. Έχει δίκιο. Στον Παράζ. Εσύ θα μας πεις τι θα κάνουμε. Ερώτηση κάνει. Τι ερώτηση κάνει. Σου κάνω κριτική τώρα. Είσαι χαζός. Λέω φίλος κάτι και σου πληρώνω. Ρε, δεν σε μαλώνω. Δεν λέγαν όλοι πούλησαν τον Παράζ στο Βόλο. Πούλησαν τον Παράζ στο Βόλο. Λοιπόν ο λαός θα κρίνει αν τους θεωρεί υπόπτους ή όχι. Εγώ λέω είναι καθαρή. Θέλω να είμαι δίκαιος με τον 341. Γιατί τα γνώρισα όλα τα παιδιά. Προγραμματιστής από Αθήνα. Ναι. Γρηγόρη, αυτό το πέναλτι χέρι το έπαιρνε ο Γαύρος, τι θα έλεγε σήμερα. Ναι. Το δεύτερο θα ούρλιαζα. Ειλικρινά. Ειλικρινά. Άρα η δημοσιογραφία του είναι ανάλογα. Κατάλαβες. Φίλε μου, παπατζηλίκη από μένα δεν ακούς. Μεγαλύτερος παπατζής. Εγώ σου μιλάω ανοιχτά. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Παπ. Λέω ότι για το δεύτερο πέναλτι που δεν επηρεάζει ούτε τον αγώνα, ούτε το αποτέλεσμα, ούτε τίποτα, θα ούρλιαζα. Και έχεις δίκιο. Πες ότι σε... Και πες ότι. Από την αλήθεια σου. Πες ότι με τον παπά του Ζαχαριάδη πίνετε ουζάκι. Με ποιον πίνω? Με τον παπά του Ζαχαριάδη. Πίνετε ουζάκι. Αυτά τα κάνεις εσύ. Ναι, εντάξει. Αυτά που κάνεις εσύ. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να τα φαντάζεσαι για όλο τον κόσμο. Καλά, καλά, καλά. Εντάξει. Θα σε κέρασει κανένα ούζο εκεί πέρα. Εμένα με κεράσει ούζο. Δεν έχω σε εκτίμηση γενικότερα του διαιτητέ. Ναι. Ναι. Σοβαρά. Γενικότερα δεν του έχω σε εκτίμηση. Και είναι γνωστό αυτό. Ναι. Εντάξει. Αλλά βλέπω κάτι και θέλω να είμαστε δίκαιοι. Εντάξει, εντάξει. Θέλω να είμαστε δίκαιοι. Έλα, εντάξει, τον Παναθηναϊκό. Από τον Πραξιτέλη τον Ζαχαριάδη, εγώ καταστραφεί από το στοίχημα με πέναλτι που δεν έδινε. Για να δώσει αυτό πέναλτι, κάνει έτσι την 105. Και εκνευριζόμουν. Είδες πώς τα δώσα. Αλλά θέλω να είμαστε δίκαιοι. Ναι. Όχι, ρε φίλε, επειδή με έχει κοστίσει λεφτά και είχε δίκιο. Κόκκινε, να σου του γκαγκάτσι η φάρα, να πω εντάξει, γκαγκατσόπεδο είναι. Δεν με ενδιαφέρει. Έλα ρε, τελείωνε τώρα. Τελείωνε. Τον αδικείς. Του γκαγκάτσι φάρα. Τον αδικείς. Έλα βρε, τον αδικείς. Κατάφορα. Έλα, για ένα παιχνίδι το οποίο δεν καταρχή υπάρχει. Καταρχήν μου χαλάει την αισθητική εκείνη το φρύδι. Δεν τον είπε ένας να το κάνει το ένα φρύδι δύο. Ό,τι έχει να κάνει με τρίχες. Ναι. Σε ενοχλεί. Με ενοχλεί, ναι. Είναι λογικό. Με ενοχλεί, ναι. Ό,τι σου λείπει. Ναι. Το ονειρεύεσαι. Ένα ονειρευτό εκείνο δεν... το φρύδι, το σιδηροδρόμο. Δεν μπορώ να σε κατηγορήσω. Του σιδηροδρόμου το φρύδι. Είναι λογικό να ονειρεύεσαι ο καθένας. Τι να ό,τι του λείπει επιθυμεί. Φύγει από εδώ. Ό,τι του λείπει επιθυμεί. Να παίξει ο Ζαχαριάδης διαιτητής και να πάει η κόμενα να δει μάτς. Δεν ξαναπάει στο γήπεδο. Έλα, τελείωνε, άιτε. Πάμε, άιτε. Τελείωνε. Ξέρετε γιατί παρακολουθούσε ο Ζαχαριάδη, θα σου πω. Ναι. Αυτός έπαιζε διαιτητής και την αμοιβή του την έδινε σε φιλανθρωπικό ίδρυμα. Ποιος? Δεν κρατούσε την αμοιβή του. Ποιος το. Ο Ζαχαριάδης. Και πού το ξέρεις εσύ? Το ξέρω. Πώς το ξέρεις? Το μάθα. Από πού το μάθα? Το μάθα. Όταν το διώξανε. Ναι. Έβγαλε τη δήλωση, πήρα αυτά τα λεφτά. Ναι. Και ψάξτε να δείτε που έχουν πάει τα λεφτά που πήρα. Πού για να καταλάβετε. Πού πήγαν? Ρώτα περισσότερο. Δηλαδή αυτός ο Χριστιανός που λέει που πήγαν τα λεφτά, χεστήκαμε. Πες τον Ζαχαριάδη. Έκανε διαφήμιση την καλοσύνη του. Άντε ρε φύγετε από εδώ πέρα παλιό μακεδονομάκι της πλάκας να πούμε. Άιντε φάγατε τα λεφτά τώρα και θέλετε να κάνετε και επανάσταση. Άιντε τελειώνετε. Άιντε. Λοιπόν, μήνυμα, σε βρίζει. Ρε κόκκινα λέει, μιλάς για ποδόσφαιρο με το Ραπτόπουλο που δεν ξέρει τα βασικά και αναλύει και τακτικές. Καλά παίρνει τα λεφτά κάθε μήνα να πάει να αγοράσει κανένα βιβλίο για να αρχίσει να ξεστραβωθεί λέει ο μπούφος. Και σε λέει μπούφο. Κοίταξε, στο Facebook όποιος φελός θέλει γράφει ό,τι θέλει. Τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή. Ελευθερία λόγου υπάρχει. Τι να κάνω. Με λέει μπούφο αυτός εδώ εμένα. Γιατί κακό είναι. Τι σε είπε αδερφή. Κόκκινε έτσι τράλα μάτσι Ηρακλή λέει Άρη Παναθηναϊκό λέει. Δεν είναι ξεκάθαρο το μήνυμά σου. Πάει έτσι, το. Τράλα... Πάει ρε κόκκινε με το Facebook. Θα καταστρέψει την εκπομπή. Πάνε στα θέματα. Στο Facebook. Το Facebook για τις γκόμενες να βρουν κανένα γκόμενο. Έλα τελείωνα στο Facebook. Facebook να βρει καμιά γκόμενα, να την πει τι ωραία που είσαι, δει σου, κάνε ράβι. Έχει κάνει. Α το ρε κόκκινε, εσεί τα κάνετε αυτά.
Όχι, γιατί το λες αυτό. Με τα Facebook και είναι καλό για. Έχετε αποβλακωθεί με τα Facebook, αυτό σου λέω. Τελείωνε. Πάλι είναι μέσω επικοινωνία του σταθμού. Όχι, μέσω αποβλάκωση είναι. Είναι μέσω επικοινωνία του σταθμού. Είναι μέσω αποβλάκωση το Facebook. Ο φίλος ο οποίος ακούει από το εξωτερικό και δεν έχει άλλη δυνατότητα. Βρέχει αποβλακωθεί με το Facebook, εγώ. Το καταλαβαίνει. Από το χαλασμένο whisky. Από να... το χαλασμένο whisky και από το Facebook έχει αποβλακωθεί. Το έχει καταλάβει. Καταρχήν, ποιο whisky είναι χαλασμένο. Αυτά που έχει πει τόσα χρόνια. Πει. Αυτά που έχει πει τόσα χρόνια. Τόσα πει. Ναι. Χρόνο. Χαλασμένο. Τόσα χρόνο. Έχει χαλάσει το μυαλό σου. Έχει χαλάσει το με μυαλό το Facebook και το whisky, το χαλασμένο ναι, που πίνεις. Ναι. Και τα τσίπουρα που είναι και ζάπια που έχει πει τα περισσότερα. Και ζάπ. Και ζάπ. Έλα. Δεν μου λες, στη Λάρισα από το πεζοδρόμιο πήγες με τον προεστιακό με τι. Για να ξέρουμε. Ρε, άσε που πήγα εγώ τώρα και τι έκανα. Άσε εμένα τώρα. Πάρε τα θέματα σου τώρα. Γιατί, θέματα δεν είναι αυτά. Άσε τα θέματα σου τώρα. Μα κάνει τώρα το. Επιμένεις ότι ο Πάκου παίρνει πρωτάθλημα. Επιμένω... Τώρα ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή. Δεν πάνε άλλαξε. Τώρα που ήρθε και ο Μυραλάς. Τι ήρθε? Ο Μυραλάς. Στα 30 του. 31 είναι. Να τον δούμε και τον Μυραλάς. Μην ήρθε σαν το Βιερίνια. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Σε τι κατάσταση είναι. Καλό παίκτη. Έχει να παίξει καιρό. Καλό παίκτη είναι. Ποιο λέει το αντίθετο. Και ο Βιερίνια παιχταρά ήταν. Και ο Μπερμπάτοφ παιχταρά ήταν. Όταν έρχονται αυτοί εδώ πίσω, εμένα με πιάνει μια αμφιβολία. Πώ θα το πω, δηλαδή. Λέω, να τον δω. Παιχταράς. Γιατί να γυρίσουν πίσω. Ναι, γιατί να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μυραλάς έχει λόγο. Όπως είχε και ο Βιερίνια. Τι λόγο είχε ο Βιερίνια. Δεν είχε χρόνο συμμετοχή στη Βόλφσμπουργκ. Ναι. Και ο Μυραλάς στην Έβερτον. Ναι. Δεν είναι λογικό να θέλω να. Δηλαδή... Έχει μια διαφορά όμως. Μισό. Ο Μυραλάς. Να πόσα... σου πω. Ο Μυραλάς θα μπορούσε να βρει άλλη ομάδα να του δώσει αυτά τα λεφτά. Ενώ ο φίλος ο Βιερίνια, 1,5 το χρόνο να κάνει τον μπακ, δεν θα βρίσκε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό είναι μαγιά του ατζέντη, του ιδίου. Ναι, όχι, όχι. Αυτό είναι η διαφορά του Μυραλάς με τον Βιερίνια. Αυτό είναι μαγιά του ατζέντη, του ιδίου, όποιου θέλεις. Ναι. Όταν σου πιάνουν τον πισινό, μαγιά είναι. Φυσικά. Έτσι είναι σε αυτή τη ζωή. Αν τα θέλει, ρε φίλο πισινό, τι φταίει ο άλλος. Εγώ δεν λέω. Εσύ τώρα τι προστατεύεις. Εγώ δεν προστατεύω κανέναν. Συμφέροντα της εταιρείας Ιβάν Σαββίδη. Καμιά εταιρεία δεν. Έτσι που το λες. Ναι. Δηλαδή άλλο σου λέω. Λες το Σαββίδη κορόιδο. Φυσικά το λέω κορόιδο. Εντάξει, okay. Εκτός αν θέλει να είναι κορόιδο ίδιος. Δεν ξέρω. Τον Καραΐς Κορότα. Τώρα που... είσαι έξυπνο. Τον Καραΐς Κορότα που είναι συμπέθερος. Τον Καραΐς Κορότα. Ναι. Ο Γιώργος ο Καραΐς Κορότα ποιο. Ο Γιώργος. Είναι συμπέθερος με ποιον. Με το Σαββίδη. Από πού. Πώ αφού δεν ακούς μπουζο, τι να σε κάνω. Από πού. Από πού ρε φίλε. Ψάξε να μάθει. Πες μου από πού είναι σήμερα. Ψάξε να μάθει. Πάμε παρακάτω. Θες να πεις. Όχι, δεν θέλω να ακούς μπουλ. Θες να πουλάς πρόλογο. Θέλω να πουλάω πρόλογο, ναι. Μάλιστα. Άντε, άλλα. Θα σου πω μια κουβέντα και θέλω να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Μπράβο, Γρηγόρη, πες μου την κουβέντα. Πέρα από το ποδόσφαιρο, πέρα από οτιδήποτε. Τι έχει. Λοιπόν. Θα ζήσουμε πολύ περίεργες καταστάσεις αυτές τις μέρες. Γιατί. Γιατί θέλουν ντε και καλά να τελειώσει το θέμα του ισονομασίας. Να στην τελειώσει. Τελειωμένη είναι ούτως ή άλλως. Λοιπόν. Δεν μου αρέσει σε καμία περίπτωση ο μηδενισμός ο δικός σου. Τι είναι μηδενισμός, τι λένε οι Αμερικάνοι. Ο μηδενισμός. Σε ρωτάω και με απαντάς. Τι λένε οι Αμερικάνοι. Ο μηδενισμός. Οι Αμερικάνοι τι λένε. Δεν μου αρέσει σε καμία. Τι λένε οι Αμερικάνοι. Ο μηδενισμός. Οι Αμερικάνοι τι λένε. Γιατί πολύ απλά. Ναι, ναι. Πολύ απλά θα σου πω και οι Αμερικάνοι. Τι λένε οι Αμερικάνοι. Ξέρω ότι η ελληνική κοινότητα είναι πολύ πιο ισχυρή από οποιαδήποτε. Α, στην ελληνική κοινότητα. Αυτό εδώ από ο Τραμπ με την Περούκα. Επίσημη τοποθέτηση δεν υπάρχει. Τι λένε. Από τον Τραμπ επίσημη τοποθέτηση δεν υπάρχει. Τι λένε οι Αμερικάνοι. Δεν το ξέρω. Τι δημόσιες σχέσεις θέλουν να κάνουν με τα Σκόπια. Τι ουράνιο θέλουν να πάρουν. Τι δουλειές θέλουν να κάνουν. Τα ξέρεις αυτά. Ότι είναι για τη μαρμίτα. Από παντού ναι. Παίρνουν ουράνιο. Λοιπόν, η μαρμίτα τι λέει. Τι θέλουν οι Αμερικάνοι. Τι λένε οι Αμερικάνοι. Δεύτερον, το όνομα είναι χαμένο. Τζάμπα θα κάνετε την αυτήν. Το συλλαλητήριο. Καλά λέει ο Μπουτάρης. Τζάμπα το κάνετε. Χαμένο είναι το όνομα. Τι να κάνετε τώρα. Ο Μπουτάρης ας ασχοληθεί ναι. Μετά της δημαρχίας του. Καλά κάνει. Αυτά που κάνει ναι. Δείχνουν ότι. Τότε και ο αρχή. Πώς το λένε. Τον παπά εδώ που έχουμε στη Μητρόπολη. Δεν είναι παπάς, Μητροπολίτης. Ο Μητροπολίτης. Ας κάτσει και αυτό το μνημείο του. Γιατί τι, το μνημείο του, ποιο μνημείο του. Το μνημείο του, πώς το λένε. Πυμνίο. Το μνημείο, ναι. Άκουρε, είπε. Δεν μπορώ, ρε Θεέ μου. Αφού ο παπάς. Έχουμε γίνει viral παντού. Εγώ έβγαλα τις προσφυγές πρόσφυγες. Αφού ο παπάς ανακατεύεται μετά με αυτά, γιατί να μην ανακατευτεί και ο Δήμαρχος. Αυτό. Συγγνώμη. Ο Δήμαρχος έχει τα της Δημαρχίας. Ναι, και ο παπάς. Ο ιερωμένος. Τι είναι αυτός, γιατί ανακατεύεται. Έχει άλλα πράγματα. Τι άλλα πράγματα έχει. Η Εκκλησία έχει παίξει καταληκτικό ρόλο. Σε τι. Και στην απελευθέρωση Μακεδονίας. Ναι, ναι, και. Και στην απελευθέρωση του έθνους. Πότε. Ποιο έθνους. Πότε βολευτήκατε μετά. Πώ. Μαζεύατε τα παιδιά στα. Στα μοναστήρια. Όταν θα διαβάσει ιστορία. Δεν θέλω να διαβάσω την ιστορία όπως θες εσύ. Ιστορία. Άσε. Όχι όπως θέλω. Επιχούντας το Παπαδαριό δεν κουνήθηκε από τη θέση. Άκου, γιατί. Αλλά μου το παίζεις εσύ επαναστάτης. Πουλάς μυαλό. Έλα τώρα, άσε. Πουλάς. Μάθε λοιπόν ότι το Άγιο Όρος ναι. Ρευστοποίησε όλο το χρυσό στην επανάσταση του 21. Ναι, ναι. Τον έδωσε για την επανάσταση και μετά επεστράφει από δωρεές. Επεστράφει.
Από δωρές. Με τόκο. Τον έδωσε. Ναι. Τον έδωσε. Επιστράφει. Για να βοηθήσει. Επειδή ρωτάς ποια η βοήθεια της Εκκλησίας. Δεν τα χάρισε. Τα έδωσε, ήξερε τι θα γίνει. Τα πήρε πίσω. Ήξερε το αποτέλεσμα. Τα πήρε πίσω. Ήξερε το αποτέλεσμα. Μια χαρά τα πήρε πίσω. Ρε, τι ίδια είπε, λέει. Πότερε στο William Hill, άχαστο. Γιατί τα πήρε πίσω. Τα έδωσαν οι πιστοί. Ποιοι πιστοί. Ως ευχαρίστηση. Ναι. Ως ευεργετημένοι σε αυτούς οι οποίοι το δώσανε. Ναι, βεβαίως. Πόσα πήραν, παραπάνω ή λιγότερα. Δεν έκανα τσανά να τα καταμέτρησε. Για πες μας τι έγινε. Δεν μέτρησε. Α, δεν μέτρησε. Δεν μέτρησε. Αυτές οι δωρεές που γίνονται να σε προβληματίζουν. Εσύ κόκκινε. Αυτές οι δωρεές γίνονται για φορολογικούς λόγους. Για φορολογικούς. Δηλαδή, μια κυρία, ένας κύριος ο οποίος δίνει ένα σπίτι που έχει, γιατί να το δώσει σε κάτι κοπρόσκλα σαν και εμένα και σαν και εσένα και το δίνει στην εκκλησία ή σε ένα μοναστήρι. Πού θα πιάσουν τόπο, άμα το δώσει σε μένα το σπίτι ή στην εκκλησία με το δώσει. Μόνο σε ένα διάλειμμα. Το κόκκινο. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Είμαστε η εταιρεία Κρέατα Χατζιαγόρου. Παρακολουθούμε όλα τα στάδια παραγωγής από τη σφαγή έως την τυποποίηση και τη συσκευασία στις πρότυπες εγκαταστάσεις μας στην Κρυθιά Θεσσαλονίκης. Στα καταστήματά μας ο καταναλωτής ξέρει τι παίρνει. Κάθε προϊόν έχει επάνω την μέρα της σφαγής όπως και τον κτηνοτρόφο. Γιατί θέλουμε ο καταναλωτής να έχει δικαίωμα επιλογής. Κρέατα Χατζιαγόρου με τη φροντίδα της οικογενειακής επιχείρησης. Σε τρία σημεία. Στο κέντρο Αγορά Καπάνη Βλάλη 35 και στον Εύωσμο στην Εθνικής Αντιστάσεως 31 και στην Εφροσύνης 24. Κρέατα Χατζιαγόρου. Υπόθεση οικογενειακή. Νίκο, τι μπαταρία φορά στο αμάξι. Α, καλώς ήρθες στο κλαμπ. Ποιο κλαμπ? Στάνταρ κλαμπ, φιλαράκι μου. Γιατί στάνταρ φοράω στο αυτοκίνητο, στάνταρ και στο μηχανάκι. Στάνταρ και στο UPS, αλλά και παντού στάνταρ θα φοράω. Γιατί? Γιατί στάνταρ φοράμε όλοι. Εκτός από εσένα. Ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Άντρες, γυναίκες, παπάδες, καστανάδες, καφετζίδες, ταξιτζίδες, μηχανόβοι, αγρότες, κυνηγοί, αλλοδαποί, καλικέριδες γιατροί. Αλλά και η Μαρία που δεν ξέρει τι είναι μπαταρία. Και αυτή στάνταρ φοράει. Στάνταρ. Τρία καταστήματα στην πόλη και ένα τηλέφωνο. 2310-523-014. Θες μπαταρία. Βάλε στάνταρ. Ιανουάριος στο Mega Outlet. Εκπτώσεις στις εκπτώσεις με ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Mega Outlet. Οι χαμηλότερες τιμές στη Θεσσαλονίκη πάντα. Κυριακή 14 Ιανουαρίου, ανοιχτά. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out, αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμίστης MGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-7-77. Το Ford μου το προσέχω σαν τα μάτια μου. Γι' αυτό μόνο Ford στάθη σίγμα και νη. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Τους ξέρω και με ξέρουν. Προσέχουν το Ford μου, προσέχουν και μένα. Ford στάθης σίγμα και νη. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford. Εκεί κάθε πελάτης είναι απλά μοναδικός. Συνεχής εκπαίδευση για εγγυημένη ποιότητα σε κάθε εργασία και οι καλύτερες τιμές. Ford στάθης σίγμα και νη. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Ford στη Χρυσαυγή Λαγκαδά. Μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Α, και πλήρης τεχνικός έλεγχος. Εντελώς δωρεάν. Κλείσε το ραντεβού σου τώρα. Το φαγητό της ημέρας δεν μπορεί να περιμένει την επόμενη ημέρα. Το ίδιο και οι ανάγκες σου. Γι' αυτό στα Lidl έχουμε και χαμηλές τιμές κάθε μέρα και σούπερ προσφορές. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Τυρί φέτα με τη Λίνις Pop, 1 κιλό, μόνο για λίγο, 5,99. Ελληνικά ακτινίδια, συσκευασία ενός κιλού, μόνο για λίγο, 99 λεπτά. Και χαρτί υγείας διπλά φύλλα, 12 ρολά, συν 4 ρολά δώρο, 2,39. Lidl. Κάθε μέρα αξίζει. Μάμα Μία, το musical. Το είδαν εκατομμύρια μάτια σε όλο τον κόσμο. Για πρώτη φορά στα ελληνικά στο θέατρο Radio City. Δέσποινα Βανδύ, Άκη Σακελαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέτι Μαγκύρα, Μαριέλα Σαβίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρύς. Ακόμα 40 ηθοποιοί και χορευτές με ζωντανή ορχήστρα. Σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Μάμα Μία. Δεύτερος χρόνος επιτυχίας. Από 24 Ιανουαρίου στο θέατρο Radio City Θεσσαλονίκη. Προπόληση εισιτηρίων viva.gr και στο ταμείο του Radio City. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM. Στο Μετρόπολης 95,5, όπου το 2310 και τα 3 εντάρια είναι πλέον δικά σας. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54.340. Παρέα με τη Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος, την μεγαλύτερη στη Βόρεια Ελλάδα, με ασύλληπτες προσφορές, οι οποίες πραγματικά μπορούν να δώσουν άλλο ενδιαφέρον στις δικές σας αγορές, καθώς μπορείτε να πάρετε τα δύο τελευταία κομμάτια που έχουν μείνει από το Hyundai i20 με 9.990 ευρώ. Τιμή που δεν υπάρχει αλλού, τιμή που υπάρχει μόνο εκεί, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, λίγο μετά το Αλφακτέο. Και μπορείτε να πάθετε πολλά περισσότερα τηλεφωνώντας το 2310-596-690. Να πω ότι εξαιρετική εξοικονόμηση χρημάτων και απαράμιλη ποιότητα εκτύπωσης υπάρχει από την HP, που σας επιστρέφει έως και 100% όταν αγοράζετε διπλές ή τριπλές συσκευασίες αυθεντικών δοχείων γραφίτι HP. Συμμετέχετε στην προσφορά εύκολα και γρήγορα μέσω σελίδας hp.gr κάτω toner. Παύλα cashback εντός 30 ημερών από την αγορά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να σαρώσετε και να ανεβάσετε την απόδειξη αγοράς και τις ετικέτες και να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην online φόρμα. Η προσφορά ισχύει έως και τις 30 του Ιανουαρίου. Καμία γραμμή. Κανένα παοξάκι δεν θέλει να μιλήσει, για δεν μπορούσε να έχει γίνει λάθος και δεν άνοιξε το τηλεφωνικό κέντρο, ή αν συμβαίνει κάτι άλλο. Γιατί αλλιώς πρέπει να πάω σε μηνύματα. Λοιπόν, Αριανοί, Απολωνιστές, οπαδοί του Ηρακλείου, οπαδοί του ΠΑΟΚ, οπαδοί της ΑΕΚ, για την Γκάμπια η οποία είναι σίγουρη ότι ο Μπακασέτας δεν είναι εξτρέμ και φταίει ο Χάβος, και πολλά άλλα. Κόκκινη 30 είναι ο Μυραλάς τον Οκτώβριο του 87. Τον ζητούσε η West Ham και η Γαλατά. Μη πάτε να το εξισώσετε με το Βιερίνια Ντέ και καλά να βγάλετε άχρηστο μια μεγάλη μεταγραφή λόγω Μαρινέκη. Καλή χρονιά. 7,75 είναι μεταγραφή ή είναι δανεικός? Γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι δανεικός ο Κέβιν Μυραλάς. Αν εσύ λες ότι είναι μεταγραφή, ακούγεσαι. Εγώ λέω ότι είναι δανεικός ο Μυραλάς. Δεν είναι μεταγραφή. Εσύ λες ότι είναι κανονική μεταγραφή. Οκ, ρε φίλες, ακούσαμε. Πάμε στους φίλους οι οποίοι περιμένουν. Παρακαλώ. Τρεις. Ναι. Χρόνια πολλά. Υγεία. Τι χρόνια πολλά, ρε. 10 του μηνός είναι. Τι χρόνια πολλά, φτάνει. Εγώ χθες είχα Χριστούγεννα, ρε φίλε. Παλιωμανωρίτης είναι ο κύριος. Καλή χρονιά να έχετε. Και επειδή είσαι εσύ παλιωμανωρίτης. Είμαι ο τύπος που τελικά καταφέραμε και δώσαμε βετάλια, ραπ. Για την κυρία Γλυκίδου. Ναι. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Μακάρι. Να ξυπνήσει η γυναίκα. Μακάρι. Είναι καλά? Όχι. Α. Συνέχισε, φίλε. Άστο. Πάμε παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, πήγα έτσι, πήγα να πω τα χρόνια πολλά μου. Και... Εσείς Πάσχα τώρα καλύτερα. Πότε έχετε δηλαδή? Ορίστε. Πάσχα πότε έχετε? Μαζί είναι το Πάσχα. Ναι, Πάσχα γίνεται με το Ορθόδοξο. Ρε, τι Ορθόδοξο και ανώ. Πήγαινε να γίνονται με το Πάπα παρέα. Δηλαδή Πάσχα κάνετε με τους Ορθόδοξους και Χριστούγεννα κάνετε με τους Ανορθόδοξους, πώς γίνεται δηλαδή? Με τον Πάπα. Ποιο Πάπα? Οι νεοημερολογίτες. Δεν κάνουν μαζί μας. Εσύ είσαι παλιοημερολογίτης. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να ευχηθώ παιδιά τα καλύτερα για να ολοκληρώσω και να αφήσω τις γραμμές. Να είστε καλά, ό,τι επιθυμείτε και εύχομαι στη Θεσσαλονίκη φέτος 3 πρωταθλήματα. Τα λέω καλά? Καλός άνθρωπος είσαι, ναι. Εγώ Μπράβο. Θέλω τα κλεμμένα από τον Παπαγιώργο. Το πρώτο, τα πρωταθλήματα το δεν πρώτο πρωτάθλημα έχει έρθει ήδη. Γεια χαρά, φίλε, φιλιά, να είσαι καλά. Μια χαρά, μισό λεπτάκι, μισό δευτερόλεπτο, μ' ακούς? Ναι. Λοιπόν, το πρώτο πρωτάθλημα ήρθε ήδη. Το πανηγύρισε η γυναική ομάδα box του Άρη μέσα στον Πειραιά. Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το δεύτερο έρχεται όπως ο Νούβο από την Αριανάρα. Θα πάρουν πρωτάθλημα στην μπάλα. Και το τρίτο, η ομάδα γυναική του ποδοσφαίρου νομίζω πάει καλά του Άρη, έτσι. 3-3. Και του ΠΑΟΚ. Καλή χρονιά, παιδιά. Και του ΠΑΟΚ πάει καλά η γυναική ομάδα. Για χαρά, για μόνο χαρά. Να προσθείτε, ναι. Κοιτάξτε εκεί να κλείσετε τις τρύπες, ρε φίλε, εκεί στο Χαριλάου, στο χόρτο. Μην πέσει κανένας μέσα εκεί και βρει τις λίρες που έψαχνε ο Σούπερ 3 30 χρόνια του πριν. Φτιάξτε εκεί το γήπεδο να πούμε. Τι γυναική αμπόξ και μόξ με λέτε, ρε. Πάμε στον επόμενο φίλο, ναι. Ορίστε. Έλα, φίλε. Ακούτε? Ναι, κύριε, ακούμε. Ναι, πορνέα περνώ. Έλα, φίλε, αυτό που λέει. Μη φωνάζει, ρε βλάχο, ακούω. Όχι, ρε, δεν είμαι βλάχο. Άκου να πω. Λοιπόν, χτε εκείνη αθλητική Κυριακή με το Μυραλά. Ναι. Λε και ο Πατριάρχη. Μισή ώρα έγινε για το Μυραλά στο αεροδρόμιο. Δεν τρέπονται λίγο.
Συγγνώμη. Yeah. Το εψιλόν του κυρίου Σαββίδη να κάνει μια τρίωρη αθλητική εκπομπή και να παίζει τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν. Έχει λοιπόν. Λοιπόν δεν έχει. Πήρε το εψιλόν, ρε. Το πήρε. Το πήρε. Το πήρε. Έκανε αθλητική εκπομπή τρίωρη την Κυριακή το βράδυ να παίζει τον ΠΑΟΚ. Έχει την κρυόκολη εκείνη τη Στεφανίδου με τον Ευαγγελάτο που έγινε αριστερό στα 50 του. Επόμενο. Καλημέρα. Άντε, επόμενο, ναι. Άντε για Μακεδονομάχη, το έψιλον πήρε. Έκανε καμιά εκπομπή να πέσει ΠΑΟΚ 2 ώρες. Προπαγάνδα να κάνει. Ή του Τσίπρα την προπαγάνδα περνάει. Τον ΠΑΟΚ τον έχει και ο Σαββίδης το έψιλον. Καλημέρα. Ναι. Να πάρει 3-4 δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ που τον υμνούν εδώ πέρα. Όποιοι είναι οι άνθρωποι. Έλα, να κατεβούν κάτω, να τους δώσει από 3 χιλιάρικα. Ο Χουβαρντάς. Λέγε ρε μίλα. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Έλα, φίλε, ναι. Μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού είναι σήκωσε την πόλη μέσα στην κούπα να πούμε. Ξαντινούπολη. Πριν λίγα χρόνια στο μπάσκετ, το θυμάστε. Σήκωσε την κούπα στην Κωνσταντινούπολη. Σήκωσε την πόλη μέσα στην κούπα, σου είπε. Σήκωσε την πόλη μέσα στην κούπα. Την πόλη μέσα στην κούπα σήκωσε ο Ολυμπιακός, ναι. Έχεις καλή μνήμη. Έχεις καλή μνήμη, βλέπω, ε. Εσύ είσαι πιο γάτο με γάκι, φίλε. Εγώ δεν μάθα από προσφυγές. Έχεις πολύ καλή μνήμη, βλέπω. Μπράβο. Ναι, όχι, εσύ είσαι πιο έξυπνος από τη Μενεγάκη, ας πούμε. Χαζό σήμερα, φίλε, εγώ ούτως ή άλλως. Όχι, η Μενεγάκη είναι πανέξυπνη. Κάνει τη χαζή, ας πούμε, λέει κάποιες ατάκες τέτοιες για την ακροαματικότητα. Άκουσα, 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 υπάρχει μια διαφορά. Αυτά, η Μενεγάκη κάνει τη χαζή, είναι ξύπνια για την ακροματικότητα. Ο κόκκινος είναι χαζός και κάνει τον έξυπνο για την ακροματικότητα. Αυτή είναι η διαφορά. Πάμε επόμενη γραμμή. Υπάρχει μια διαφορά δηλαδή. Είναι σημαντική. Επόμενος, μάλιστα. Δεν τελείωσε. Α, μην τελείωσε. Ναι. Εσύ κάνε τα πλήκτρα και άσε κάνω εγώ τις γραμμές. Καλημέρα. Μάλιστα. Είπαμε καλημέρα. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Αθήνα σας παίρνω μέσω ίντερνετ, σας ακούω. Γιατί πώς θα μας ακούσει στην Αθήνα. Μέσω του... Ωραίος. Λοιπόν, μια παρατήρηση στο Γρηγόρη. Με καλή πρόθεση. Ο Μυραλάς είναι μεταγραφή με υποχρεωτική οψιόν αγοράς. Δηλαδή, συγγνώμη. Δηλαδή, στα είπε. Αν το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός πει δεν τον θέλω. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει, Κωστή, καμία περίπτωση σε αυτό. Όχι, ρε φίλε, μια ερώτηση κάνω. Ναι. Ξέρω ότι υπάρχει ρήτρα 5,6 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αλλά κοίτα να τη μπαίνει όρος υποχρεωτική οψιόν αγορά. Λύσε μου μια απορία. Όταν λέμε τη, συγγνώμη, όταν λέμε τη. Δεκτό, δεκτό, δεκτό. Η λέξη υποχρέωση σημαίνει κάτι. Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει διαφορά. Άκου να δεις. Ναι. Η πιο σαφής λέξη και η πιο σημαντική στην όλη διαδικασία είναι ότι ο παίκτης έρχεται ως δανεικός. Γιατί έρχεται. Μισό λεπτό. Μέχρι κάση, το κάση. Καλοκαίρι. Κάσε να σε ρωτήσει, μη. Ρε φίλε, άσε να τελειώσω. Αφού έρχεται ως δανεικός. Ποιος ο λόγος να έρθει ως δανεικός και να μην έρθει τώρα ως κανονική μεταγραφή. Αυτό είναι καθαρά οικονομικό κομμάτι. Είναι, πάμε σε άλλο πεδίο, ρε παιδί. Επειδή μου δεν με καλύπτει η απάντησή σου, δεν σε βγάζω. Σωστά μιλάς. Επειδή ναι. Δεν με καλύπτει η είδηση όπως έρχεται και επειδή μου δημιουργεί προβληματισμό. Μπράβο. Χωρίς να θέλω να απομυθοποιήσω ούτε την έλευση του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είναι θαυμάσιος και πολύ καλός και πολυτέλεια για την Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά επειδή ήρθε με τη μορφή δανεισμού, εγώ δεν θα κάνω το γραφείο τύπου του ούτε του Μαρινάκη, ούτε του Σαββίδη, ούτε κανενός. Μπράβο. Ο δανεικός είναι δανεικός. Πολύ τώρα, σωστά. Τα ψηλά γράμματα λες, για ποιο λόγο γράφονται, σίγουρα έχουν κάποια νομική και λογική ερμηνεία. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Διατηρώ όμως μια μικρή επιφύλαξη, γιατί αλλιώς θα τον έχωριζε τώρα. Δεκτό, δεκτό. Ο χρόνος πιστεύω ότι θα αποδείξει αν κάτι έστεκε ή όχι πάνω σε αυτό. Δεν έχω κάποια κακή πρόθεση, αλλά όχι, λέω. Δε, όχι, απαντώ σε αυτό που μου λες με πολύ ωραίο επιχείρημα και λέω. Και γιατί να μην τον αγοράσει τώρα, δηλαδή κάτι δεν μου κολλάει. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα για να κλείσω να μέσα κρατάω τον χρόνο να πω είναι ότι σε όλες τις ομάδες ένας τύπο παίχτης Μυραλάς είναι καταπληκτική περίπτωση. Δεν φτάνει μόνο. Αν θέλουμε να μιλάμε μετά για επίπεδο, χρειάζονται και άλλες κινήσεις. Η προσωπική μου ταπεινή εκτίμηση είναι ότι αυτό που δεν ακούγεται και λέω λεκτικά πάντα για να στέκει σαν outsider, όχι στοιχηματικά, όχι σε κανένα άλλο πεδίο. Είναι ο ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Ακούω, παρακολουθώ τις εκπομπές σας, παρακολουθώ πάρα πολύ τις εκπομπές του Κωστή
και τις τηλεοπτικές. Τελευταία ακούω συνέχεια και από άλλους. Ο ΙΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, η ΙΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πιστεύω, προσωπική δική μου ταπεινή εκτίμηση είναι ότι το πρωτάθλημα θα το πάρει ο Ολυμπιακός μόνο στην περίπτωση που περάσει και από την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι, με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκι και μέσα στο Περιστέρι. Μετά και 15 γκολ να φάει. Συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω. Και 15 γκολ να φάει μετά, παράδειγμα λέμε, μέσα στην Τούμπα. Άμα δείτε λίγο το πρόγραμμα και ποια είναι η στάση των ομάδων μέχρι τώρα των τριών διεκδικητών στα εκτός έδρας παιχνίδια. Το συμπέρασμα το ταπεινό το δικό μου είναι, δεν είναι καθόλου υπεροπτικό, διαβάζω τα πράγματα όπως έχουν τώρα, όχι πως θα έχουν μετά, δεν μπορώ να το προβλέψουμε αυτό, εκτιμήσεις κάνουμε, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι ο πρωταθλητής και δεύτερος θα είναι ο ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας που με ακούσατε και συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας. Οκ, okay. Ναι. Έλα φίλε. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Μαριανάρα. Κλεωμένη μου. Σε κάστε σκουπίστε, τελειώσατε. Γιατί διαμαρτύρεται, θέλω να ακούσω από εσάς, γιατί διαμαρτύρεται ο Απόλλων Καλαμαριάς. Για ποιο λόγο. Για τον goal offside που έβαλες. Ποιο από τα δυο. Και τα δυο offside ήταν. Όχι ρε φίλε, δεν ήταν και εδώ. Του Πλατέλα ήταν offside. Πώς ήταν offside. Αφού άλλος εμποδίζει τον τερματοφύλακα, κινιέται μπροστά του. Είναι offside. Λάθος κάνει. Λάθος κάνω εγώ. Καθαρό goal είναι. Goal του Πλατέλα είναι καθαρό goal. Μην ψάχνουμε τώρα δικαιολογίες. Λοιπόν, και κοίτα, ότι ψάχνει δικαιολογίες, η Καλαμαριά ψάχνει. Αλλά λέμε ψάχνει, και όπως είναι τα πράγματα. Την Καλαμαριά τη βολεύει να κλαίει. Που μου πήγε με τον Βεργόνι και τον Καλογέρι μου παίξει κατοχή σε εκείνο το γήπεδο που έχει τα μαλλιά τα δικά μου. Λοιπόν, το φαλακρό γήπεδο. Αν κάποιος έπρεπε να διαμαρτυρηθεί, αυτό ήταν ο Άρης. Γιατί? Πώς έπρεπε, η Καλαμαριά έπρεπε 4-5 να φύγουν από την κάρτα απευθείας. Όταν έπαιρνε την μπάλα ο Λιονέλ. Δεν μου λες κλειωμένη, συγγνώμη τώρα. Όταν... Ευθέως. Η κόκκινη, η δεύτερη κίτρινη είναι κίτρινη, ειλικρινά. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα, άμα εφαρμοστεί ο νόμος που δεν εφαρμόζεται ποτέ, είναι κόκκινη. Αλλά μας πειράζει κάποια φορά που εφαρμόζεται ο νόμος. Και αυτό θα το έλεγε την περίπτωση που πήρε ο Με απογοητεύεις, περίμενα να απαντήσεις διαφορετικά. Γιατί δεν ήταν κόκκινη κάρτα, όταν του λέει θα σφίξω και θα εκτελέσεις και αυτό. Στήριξε και εκτέλεσε. Δεν σφύριξε και όταν ξαναεπαναλήφθηκε το φάουλ τους λέει αυτός τους δυο που σφύριξε, σφύριξε και εκτέλεσε ταυτόχρονα. Άρη πάλι σφύριξε. Με ποιο λόγο τότε, για ποιο λόγο τον έβγαλε η δεύτερη κίτρινη κάρτα, μπορούσε να μου πει. Γιατί είναι κακός διαιτητής. Είχε προηγούμενα. Είναι κακός διαιτητής. Ο κύριος Κυρίδης, ο κολλητός μου, είναι κακός διαιτητής. Γιατί απαγορεύεται κάποιος. Ήταν σε κακή μέρα, πες ό,τι θέλεις. Ήταν δηλαδή ο κύριος Κυρίτσης. Έλα τώρα ο Κυρίτσης τώρα δεν το βγάζεις εκεί πέρα. Βλακίες δεν τώρα. Δεν βγαίνει τώρα στο 34. Άιντε τώρα βλακίες 32 τώρα. Κίτρινη κάρτα. Άιντε. Γιατί λέει σφύριξα. Αυτά είναι μετά βλακίες. Σε παρακαλώ. Αυτά άμα τα κάνει ο Ολυμπιακός θα ξεσηκώσει. Θα γινόταν σεισμός στην πόλη. Άιντε τώρα βλακίες τώρα. Θα κάνει και η ομάδα του ψευδοκράτους της Τούμπας όμως έτσι. Τι έκανε. Σε έκοψε ο Ιχολίπης, άκου ψευδοκράτος. Ψευδοκράτος της Τούμπας. Κράτος είμαστε ρε. Πάμε στον κόσμο, ναι! Λοιπόν, ντε και καλά με βάζει να σου στέλνω ξανά μήνυμα επειδή είσαι ανημέρωτος. Δανεικός με υποχρεωτική οψιόν αγοράζει το καλοκαίρι στα 5,6 έτσι. Και... Απάντησα στον προηγούμενο φίλο που είχε την ίδια πορεία. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούμε, ναι. Δεν μου λες αυτό που λες. Μάλιστα. Εκεί στο πάω, ποιος κανονίζει για τις μεταγραφές. Ολαστικάς. Ποιος είναι αυτός? Πλάκα μου κάνεις. Διαιτητής ήτανε, από τη Σλοβακία είναι. Συγγνώμη. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρώτα πάει ο κόσμος, η μάνετζερ αυτή όπως τους λέτε, στον παίκτη συμφωνεί, αν θέλει να έρθει και με πόσα θέλει, στο Μολέρο δηλαδή, και μετά πάει στο Παναγενικό. Εδώ αντίθετα γίνεται, παιδιά. Ο Μολέρο θα πάει. Ο Μολέρο δεν στη Βραζιλία θα πάει. Και προσύμφωνο έχει. Καλά λέει. Επιτέλους, φίλε Σαββίδη, τι να πω τώρα, έξυπνος είσαι. Μπας τους μια μέρα με τη χλωτσιά, διώξεις τους όλους. Και το γιος ο όλος από εκεί. Μη. Κάτσε μόνο τον Αναστασιάδη. Ρε Ούτσενα, δεν το είπαμε ότι έπρεπε να πάω να κλείσει με το Μολέδο πρώτα. Πότε το είπατε ρε παιδιά. Την Παρασκευή ρε Ούτσενα. Την Παρασκευή. Μπορεί να το είπατε, εγώ δεν τα άκουσα. Πάντως, αυτή είναι, όχι, άστο ο Μολέδο ρε. Ένα ποδοσφαιριστή να παίρνει. Μολέδο λέγεται. Μολιέρος.
Που όπως λέγεται αυτό που λέει, ένα ποδοσφαιριστή να κάνει μεταγραφή που να πεις αυτός γιατί τούμπα είναι. Δε. Αυτός είναι γιατί τούμπα. Τώρα μου λες, τον σεντροφό, όπως τον λέω, τον Ιουγκοσλάβο, τον Πρέβιτς. Πρέβιτς. Τον Κάτσε, τον Κουλούρι. Θα του δώσω μόνο στο Παναθηναϊκό. Ποιος είναι ο παίχτης εδώ στην τούμπα, ρε. Πάμε. Επόμενο. Next. Πάμε, ναι. Καλησπέρα. Χαίρετε. Γρηγορή. Ναι. Εδώ είναι. Όταν ένα ασθενοφόρο ανάβει το φάρο στον περιφερειακό, τι γίνεται? Πάμε όλοι δεξιά για να περάσει. Κάνεις λάθος. Όταν ένα ασθενοφόρο ανάβει το φάρο στον περιφερειακό, χώνονται όλοι από πίσω να γλιτώσουν το ποτηλιάρισμα. Εσύ θες να με πείσεις τώρα ότι αυτός ο λαός, όταν τελείωσε ο πόλεμος, ό,τι είχε τα έδωσε στην εκκλησία? Ναι, ναι. Όχι. Ναι. Τα επέστρεψε? Όχι. Αυτό δεν είπες πριν? Λάθος κάνεις, φίλε. Τι κάνω λάθος? Είπες μόλις τελείωσε ο πόλεμος, ό,τι είχε ο καθένας τα επέστρεψε. Αφού επεστράφησα, δεν είπα πότε. Είπα ότι επεστράφησαν. Επεστράφησαν από ποιον, τον κόσμο? Ναι. Με τα κεριά και με τις προσευχές δηλαδή. Ποια κεριά? Λίγα-λίγα. Όχι, ρε φίλε. Τους γάβαν τα σπίτια, ρε. Όχι, ρε φίλε. Θα πας στη Μονή Ιβύρων, επειδή ενδιαφέρεσαι. Ναι. Υπάρχει μια χρυσή ελιά, μια τεράστια χρυσή ελιά. Χρυσή? Ναι. Τι χρυσή? Ρώτα από ποιους είναι, πόσο κοστίζει η ελιά και για ποιο λόγο δόθηκε και πότε. Για ποιο λόγο δόθηκε? Μόνο αυτό θέλω να μου πεις. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Για ποιο λόγο δόθηκε? Από ανθρώπους οι οποίοι είχαν την οικονομική ευρωστία για τη συμβολή της Μονής στον επαναστατικό αγώνα του 1821. Ωραία. Δεύτερη ερώτηση και γρήγορη. Όχι, ρε φίλε, απάντησα. Και έχει γίνει με πολλά μοναστήρια και δεν είμαι δικηγόρος του μοναστήριου. Ωραία. Είναι η αλήθεια. Ω, καθόλου. Ωραία. Δεχτή απάντησή σου. Αν γίνει αυτή τη στιγμή ένα δημοψήφισμα και μας πούνε ψηφίστε για να δώσουμε τη Ρόδο και να ξεχρεώσει η χώρα, τι πιστεύεις ότι θα βγει σαν αποτέλεσμα? 90%. 99,9% να δώσουμε τη Ρόδο. Α, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, με καλή. Γιατί με συγχωρεί, τι σχέση έχει αυτό? Συγγνώμη. Για τον πατριωτισμό που αναφέρεσαι. Ναι. Με ρώτησε τι θα ψηφίσει ο κόσμο. Ναι. Εγώ να κατέβω κάτω δηλαδή να κάνω συλλαλητήριο. Ρε φίλε, με ρώτησε τι θα ψηφίσει ο κόσμο. Ναι. 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 Και μου απάντησε. Σου απαντώ, όχι θα ψηφίσω εγώ. Όχι, αυτό θα ψήφισε. Μπερδεύεσαι. Εσύ θα είσαι στο 10%. Ναι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Δεν κατάλαβες. Δεν μιλάω για 10. Τίμιος. Υπάρχει 0,01. Στο 0,1 θα ήταν. Γιατί όλοι είναι τα καλά και συμφέροντα. Ο Γρηγόρης είναι δηλαδή αυτούς. Πρέπει, ναι, και καλά, αυτή τη μεταβολή που έχει γίνει σε αυτόν τον κόσμο, ναι, να την αφήσουμε να τα ισοπεδώσει όλα και να ξεφτυλιστούν τα πάντα. Άλλο ρώτα τον φίλε. Αυτό μου λες τώρα. Από τα 1000 ευρώ που παίρνει 2.000-3.000, αν σου διπλασίασε την τιμή. Στα απολαβές σου, θα την έδινε στη Ρόδο. Ξέρεις, oh, oh, και μόνο έδινε, στην Κρήτη. Ο Γουρουνάς αν την έδινε. Η Γουρούνα αν την έδινε. Επειδή ήθελες απαντήσει, το αστείο που είναι τώρα. Ότι θα την έδινε. Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Χθες βλέπω στο περιφερειακό ασθενοφόρο να ανάβει το φάρο και από πίσω να χώνονται. Και λέω, τι καλά ο άνθρωπος που πάει να σωθεί αυτή τη στιγμή, να έχει ένα γιο από πίσω με ένα αγροτικό να ακολουθεί το ασθενοφόρο και να του κοπανάει όλους όποιον βλέπει. Okay. Μιλάμε για τον πιο άχρηστο λαό του κόσμου, όχι της Ευρώπης. Θα σώσουν τη Μακεδονία. Σε αυτό το λαό ανήκεις εσύ. Και εγώ. Δυστυχώς. Να σε καλά. Πώς να πάει μπροστά αυτό το κράτος τότε, να πάει να κάνουμε συλλαγή. Αν αλλάξουμε νοοτροπία, φίλε. Γρηγόρη, τη δίνουμε τη Ρόδα να μας διπλασιάσει ο ανθρώπινος το μισθό. Ό,τι παπαριά θέλεις. Μη, όχι. Τον επόμενο. Είναι αυτά τα πράγματα. Πώς εκφράζεσαι έτσι μεσημεριάτικα, Γρηγόρη. Εσύ και ο Χιλιτίδης το βράδυ. Παρασέρνεστε καμιά φορά. Ναι, μη. Εγώ σου λέω, μας διπλασιάζουν το μισθό, μας έχουν εφορία τη μισή, σταματάνε τα έμφυα και αυτά, τη δίνεις τη Ρόδο, σπαθί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όχι, λέω υποθετικά. Απαντάω μόνο σε κυριολεκτικά ερωτήματα. Λέει, όχι, μόνο σε κυριολεκτικά ερωτήματα. Λέγε. Μόνο σε κυριολεκτικά ερωτήματα. Την έδινες, Γρηγόρη. Δεν τη δίνω. Δεν τη δίνεις. Εσύ δίνεις και άλλα πράγματα. Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Για το χρήμα. Εγώ δεν τα δίνω. Τίμιος άνθρωπος. Ναι. Έτσι. Μπράβο, Γρηγόρη. Ορίστε. Εσύ και ο Μανούσης, δεν τη δίνετε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Έλα, μια και πατάτε ερωτήματα, παιδιά, ρωτήσω και εγώ κάτι. Ναι. Υποχρεωτική οψιόν αγορά που είπε το άλλο το παλικάρι, τι σημαίνει? Γιατί θα μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια, ρε παιδιά. Τι σημαίνει οψιόν αγορά, ρε παιδιά? Ο Γρηγόρης ξέρει την κλίση. Μπορεί να μου πει τι σημαίνει δανεισμός. Προαιρετική αγορά είναι, ρε παιδιά. Υποχρεωτική προαιρετική αγορά, τι σημαίνει που είπε ο φίλος? Πες μου εσύ. Optional είναι, ρε παιδιά. Αν θέλει τον αγοράζει. Τι είπε? Ναι, αν δεν θέλει δεν τον αγοράζει.
Όχι ρε παιδιά, optional είναι. Ακριβώς. Όψιον αγορά και μου λέει... Την οψιόν την κάνει χρήση όποιος θέλει. Κι αν θέλει. Εννοείται. Okay. Αλλά υποχρεωτική όψιον αγοράς που είπε σαν φράση σημαίνει υποχρεωτική προαιρετική αγορά. Θα μας τρελάνετε τελώς παιδιά, τίποτα άλλο. Για μένα το λες ρε φίλε, δεν άκουσες την απάντηση. Κόκκινε φίλε, δεν το λέω για σένα. Δεν το λέω για σένα κόκκινε. Απαντήσαμε. Γι' αυτό που είπε, γι' αυτό που άκουσα. Απαντάμε και τα ακούμε και από πάνω. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Ραπτόπουλε, έχω ένα πίτμπουλ, τον Άρη, που αν δει καράφλα τι θα κάνει. Θέλει να σε γνωρίσει. Μισό ευρώ κάνει μια σφαίρα, πες στο πίτμπουλ. Ρε Ραπτόπουλε, η ΕΡΤ και η αθλητική κυριακή είναι δημόσια και την πληρώνουμε όλοι, ενώ το ΕΕ είναι ιδιωτικό. Γιατί δεν το λες αυτό, σωστό, σαν παρατήρηση. Εντάξει, δεν με νοιάζει εμένα. Ορίστε, εγώ λέω... Ο Αζεβέδο, δε. Ναι, ο Αζεβέδο. Ζήτησε φωτογραφία. Ναι, τα μάγουλα του Αζεβέδο είναι μεγαλύτερα τα δικά σου. Θα σου έλεγα ότι είναι μεγαλύτερα, αλλά έχει χάρη. Είμαι... Επαναλαμβάνω είμαι και προκαλώ την περιμένει οικογένεια Σαββίδη. Προκαλώ και τους λέω, φτιάξατε αθλητική Κυριακή όπως έχει κάνει ο Αλαφούζος. Παρακαλώ. Να βάλετε εκεί να παίζει ΠΑΟΚ. Που κλαίτε. Τα αθηναϊκά μέσα. Ας το να μιλήσει. Έγινε αθηναϊκό μέσο το ΕΕ. Το οποίο το έχει ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ. Παίζει ΠΑΟΚ το ΕΕ. Άμα δεν παίζει ΠΑΟΚ το έψιλον, εγώ γιατί να παίζω πάω εδώ. Λέγε ρε κόκκινε, μίλα ναι. Ρε, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Σ' ακούμε φίλε. Καταρχάς, στο θέμα Μυραλάς, θέλω να σας ενημερώσω ότι το 2010 όταν ήρθε ο Μυραλάς στον Ολυμπιακό, ήρθε με οψιόν αγοράς από τη Σεντετιέν στα 2,4. Όταν λέμε οψιόν αγοράς, εννοούμε ότι τον παίρνει δανεικό τον παίχτη με κάποιο αντίτυπο φυσικά, αλλά το καλοκαίρι στην επόμενη μεταγραφική περίοδο, ο αγοραστής, ο αυτός που νοικιάζει τον παίχτη, έχει την οψιόν να τον πάρει σε αυτή τη στιγμή. Έχει το δικαίωμα, έχει το δικαίωμα και τον πρώτο λόγο να τον πάρει. Ακριβώς. Σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωμένος να τον πάρει. Έχει το δικαίωμα και τον πρώτο λόγο. Έχει τον πρώτο λόγο. Τι γίνεται όμως. Αυτό το optional που μπαίνει σαν δανεικός και μετά με αγορά, γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο. Είναι καθαρά για το οικονομικό κομμάτι. Σύμφωνα με το financial fair play, ο Ολυμπιακός είναι πολύ πάνω. Δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο Ολυμπιακό, είναι και στην Everton. Ούτε η Everton έχει πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Μα ακούστε λίγο, ακούστε με λίγο. Σου απαντάω, δεν έχει πρόβλημα ούτε η Everton ούτε ο Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ο Ολυμπιακός αγοράζει ένα παίχτη στην τιμή των 7 εκατομμυρίων. 1,5 εκατομμύριο δανεισμό του, το συμβόλαιο του παίχτη για 6 μήνες και. 5,2. Δηλαδή θέλω να πεις ότι πληρώνει ο Ολυμπιακός 1,5 εκατομμύριο για 6 μήνες. Τόσο θα πληρώνει θα βγει ουσιαστικά μαζί με το μέρος του συμβολέου του, μέρος το ποσό που παίρνει σαν δανεισμό. Ο δανεισμός δεν γίνεται δωρεάν, κύριε. Ποιος είπε ότι γίνεται δωρεάν, φίλε. Αλλά μου λες ότι δίνει. Δηλαδή πόσα παίρνει ο Μυραλάς, 3 εκατομμύρια το χρονό. Ναι, 3 εκατομμύρια παίρνει. Εγώ δεν γνωρίζω την αμοιβή του, φίλε μου, και μου είναι εντυπωσιακό το νούμερο. Παίρνει 3-500 καθαρά. Δεν το ξέρω. Σα το λέω ειλικρινά. Και στον Ολυμπιακό θα πάρει 1,5 με 2 εκατομμύρια καθαρά. Αυτή είναι η διαφορά. Μάλιστα. Ουσιαστικά η Everton πούλησε ένα παίχτη κοντά στα 7,5 εκατομμύρια. Δεν πούλησε τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό που λες. Θα πουληθεί, αν πουληθεί το καλοκαίρι. Να είσαι καλά. Καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Ότι πάνω σε αυτό ότι είναι καθαρά μανατζερίστικο οικονομικό. Λάθος φίλε, δανεικός ήρθε. Λαγιδανικός είσαι, αλλά η οψιόν του με τα 5,5 δεν διαφωνώ. Αν θα του κάνει και θα την εφαρμόσει ο Ολυμπιακός, ναι, οκ. Okay. Να σε καλά. Και να σου υπενθυμίσω, έτσι ήρθε και την πρώτη φορά. Από την Σεντιτσιέν. Δανεικός με οψιόν. Αν τον αγοράσει το καλοκαίρι, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Εγώ λέω ότι για την ώρα είναι δανεικός. Η τιμή του συνολικά είναι στα 7,5 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πώς θα κάνει, φίλε. Μπορεί αυτή να θέλει να πούν 17,5. Τι να πω εγώ, ότι καλός, ό,τι θέλει να βγει. Να είσαι καλά. Ένα λεπτό έχεις, φίλε. Έλα. Εγώ μιλάω. Εσύ έχεις ένα λεπτό. Χρόνια πολλά, σε έχω ένα λεπτό, δεν πειράζει. Ήθελα λίγο τον Ραπτόπουλο. Πάρ' το. Ραπτόπουλε. Μάλιστα. Αν και δεν σε πάω, ζητάω τη βοήθειά σου. Παρακαλώ. Μ' ακούς. Παρακαλώ. Ακούς. Παρακαλώ. Έχω ένα στοίχημα χαμένο δελτίο από τα Δεκέμβρη του 16. Εσύ είπες πρόσφατα ότι είσαι φίλος του Μελισανίδη, δεν είπες? Φίλος του? Φίλος του Μελισανίδη. Ποιανού Μελισανίδη?
του πρόεδρου της ΑΕΚ. Τι κάνω λάθος. Οπότε τι θες. Και μ' ακούς μέχρι τώρα δεν με έχουν πληρώσει το δελτίο, ρε φίλε Λαπτόπουλε. Εγώ τι θα κερδίσω. Εσύ. Την αγάπη μου. Δεν σε πάω, θα αρχίσω να πηγαίνω. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει, ε. Διάλειμμα. Έχω αμορτισέρ και λάστιχα μου, αν μου κάνεις θα κάτι. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Γιώργο, πότε θα φέρεις ξύλα? Παγώνω! Αγάπη μου, να, δεν βρίσκω πώς να τα ανεβάσω στον τρίτο. Έχω ξετινάξει τα ευρετήρια. Αχ! Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Ήρια Group. Εμπορία καυσόξυλων και πέλετ. Δωρεάν μεταφορά και το ανέβασμά τους έως τον τρίτο όροφο. Ήρια Group. 2310-6868-76. Μην ψάχνεις ευρετήρια. Πάρε απλά την Ήρια. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Εμπιστοσύνη. Θέλει προσπάθεια να την κερδίσεις. Θέλει χρόνο για να επιτευχθεί. Πρέπει να είσαι συνέχεια δίπλα στον άλλον και να του δίνεις όλη σου την ενέργεια. Το Αέριο Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας από το 2000 έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη εκατοντάδων χιλιάδων πελατών και τώρα κάνει το επόμενο βήμα και αλλάζει. Γίνεται Zenith. Γίνεται ο πρώτος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα. Και φυσικό αέριο και ρεύμα. Κάλεσε τώρα στο 18321 ή μπες στο zenith.gr. Zenith. Κορυφαία ενέργεια. Αρμόδια εποπτεύουσα αρχή ΡΑΕ. Τι είναι ο φόβος, Γιωργάκη? Ο φόβος, κύριε, είναι αυτό που νιώθουμε όταν κινδυνεύουμε. Πολύ ωραία. Και πώς καταλαβαίνουμε τον κίνδυνο, παιδί μου? Από τις φωνές της γιαγιάς μου, κύριε. Ο Θεός να βάλει το χέρι του παιδόκι μου. Επειδή όμως ο Θεός μπορεί να έχει και άλλες δουλειές, η Μινέτα έβαλε το χέρι της και δημιούργησε το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας Μινέτα Care. Φρόντισε την οικογένειά σου με ουσιαστικές καλύψεις σε προσιτό κόστος και ασφάλισε δωρεάν τα παιδιά σου. Μινέτα ασφαλίζει ό,τι αξίζει. Η δωρεάν ασφάλιση αφορά έως 2 παιδιά μέχρι 14 ετών, εφόσον και οι δύο γονείς είναι ασφαλισμένοι στο πρόγραμμα. Το 1982, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μία οδηγός αγώνων πίστεψε στον εαυτό της και κατάφερε αυτό που δεν έχει καταφέρει καμία μέχρι σήμερα. Να είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που τερμάτισε στη δεύτερη θέση. Γιατί όταν είσαι γεννημένος νικητής, το παιχνίδι το κάνεις εσύ. Winmasters.gr. Τώρα και στην Ελλάδα. 25.000 live παιχνίδια κάθε μήνα. Cash out. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα και άμεσες αναλήψεις. Winmasters.gr. Εσύ κάνεις παιχνίδι. Παίξε υπεύθυνα. Τα παίγνια επιτρέπονται σε άτομα άνω των 21. Αρμόδιος ρυθμιστής NGA. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Και θεά 2-10-92-37-77. Καλημέρα, Γιώργο μου. Οπ, τι κάνεις, Πεθερούλα? Τι να κάνω, παιδί μου, να πω καλά. Α, πω καλά, επειδή ρώτησες δηλαδή. Όταν μεγαλώσεις, παιδί μου, υπομονή κάνεις και κουράγια. Να, μίλαγα με τη Φωτεινή του Αποστόλη του Φούρναρη που μεγαλώσαμε μαζί. Δίπλα-δίπλα τα σπίτια μας στο Βαβακόφιτο. Τα ίδια βάσανα και εκείνη, ξεχασμένη από όλους. Ήθελε, βλέπεις, ο Πεθερός να έρθουμε Αθήνα. Μεγαλοπιαστή και τι κατάλαβε. Τον έφαγε το άγχος και δουλειά. Βρε 142 ρίζες ελιές και 18 ποτήρια. Λογοδιάρια. Ο τύπος της διάρειας που το Ταζεκτάν δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Ταζεκτάν. Η νέα εποχή στην αντιμετώπιση της διάρειας. Γεμιστά με κοιμά. Ούτε τι πω εγώ τι να πάρω. Στις φετινές εκπτώσεις, τιμές σε ακόμη μεγαλύτερες πτώσεις. Ανακάλυψε στο One Salonica τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες τιμές. One Salonica Outlet Mall. Και την Κυριακή ανοιχτά. Και γυρίζω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα μου να έχει φορέσει τα καινούργια παντοφλάκια της, να έχει ανάψει το καινούργιο θερμαντικό και αραχτεί στο καινούργιο μας καναπέ, να συναρμολογούν με το μικρό το καινούργιο του παιχνίδι.
Της λέω κατάλαβα. Άρχισαν οι εκπτώσεις στο Σκλαβενίτη. Εκπτώσεις στο Σκλαβενίτη. Στα είδη ρουχισμού και σπιτιού, τα εποχικά, τα ηλεκτρικά είδη και τα παιχνίδια από 10 έως και 30%. Σας περιμένουμε στο υπερμάρκετ μας στη Θεσσαλονίκη. Περιφερειακή οδός Νέας Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης. Εμπορικό κέντρο Μακεδονία, το Μπάζι 15. Εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιαννιτσών και Κολέτη. Σκλαβενίτης. Τόσο φθηνά όσο πουθενά. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Άντε να φανταστείς τώρα ότι το παιδάκι από το Take That θα γινόταν αυτός ο τεράστιος καλλιτέχνης. Μπορείς να το φανταστείς ποτέ? Ε? Για το Let Me Entertain You είναι εκπληκτικό τραγούδι. Έχει μόνο αυτό που... αυτός με αυτά που παίρνει βλέπει κάτι μαϊμούδες. Εντάξει, λογικό είναι. Τι γελάς ρε βλαμένε. Δύο βλαμένοι στο στούντιο και ένα στο production. Καλά δεν μιλάμε για το άλλο. Γίνω είναι. Θέλω να γίνω χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Λοιπόν. Μένουνε 24 λεπτά για να τελειώσουμε την εκπομπή. Έχουμε τρεις γραμμές στην αναμονή. Άλλες τρεις οι οποίες μπορούν, άλλοι τρεις οι οποίοι μπορούν να τηλεφωνήσουν. Υπενθυμίζω ότι μαζί μας είναι η Hyundai Εσκιάδης Μπαροδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Με όλα τα μοντέλα να είναι μοναδικά, ετοιμοπαράδοτα και με δύο τελευταία κομμάτια να έχουν απομείνει για την απίστευτη τιμή των 9.990 ευρώ. Σωστά ακούσατε. Θα πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών για να μάθετε περισσότερα ή θα τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-596-690 για να μάθετε για αυτή την απίστευτη και μοναδική προσφορά. Πάμε στον κόσμο, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Καλησπέρα Γρηγόρη, καλησπέρα Κωστή, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά κτλ. Υγεία, ευτυχία, ευημερία κτλ. Μπράβο, ρε, χαίρομαι γιατί έχεις και πάντα μια καλή κουβέντα. Να πεις. Γιατί να έχω κάτι κακό να πω, ρε φίλε. Τον ανάποδο, τον ανάποδο, αλλά τον πάμε, τον γουστάρουμε. Άλλο το ένα, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Έτσι, έτσι, πέστα. Λοιπόν, θα πω κάτι λίγο, αλλά δεν θα με κόψει ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Αυτός λοιπόν, δεν μπορεί να σε κόψει εκ των πραγμάτων, δεμένος είναι. Ωραία. Λοιπόν, για την εκκλησία, για την περιουσία της εκκλησίας. Λοιπόν, ο ένας λέει να μην δώσει φράγκο, ο άλλος λέει... Να τα πάρουμε όλα. Ποτέ, να τα δεν κάνουμε... ποτέ δεν υπόθηκε από μένα να μην δώσει φράγκο η Εκκλησία. Ποτέ δεν υπόθηκε κάτι. Όχι, όχι, δεν λέω για σένα προσωπικά, λέω για τον κόσμο. Για τον κόσμο. Okay. Ναι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εγώ τώρα προσπαθώ, ας πούμε, έτσι, λίγο να το δω λίγο εξ αποστάσεως και λέω, ρε παιδιά, άμα τα πάρουμε τα λεφτά της Εκκλησίας, ας πούμε. Λογικά, άσε που δεν είναι δικά μας, ας πούμε ότι είναι δικά μας, ας πούμε και τα παίρνουμε. Δεν θα είμαστε σε... και ξεπληρώνουμε το χρέος. Δεν θα είμαστε σε 30 χρόνια. Πάλι στο ίδιο σημείο, δεν θα έχουμε ξανά υπερχρεώσει. Να σου κάνω μια ερώτηση, θέλω να απαντήσεις ειλικρινά. Ναι. Πιστεύεις ότι υπάρχει κάποιος από αυτούς οι οποίοι είναι στην εξουσία και θέλει να ξεχρεώσουμε? Ευθέως. Ναι, πάει αλλού το θέμα. Όχι, όχι, ευθέως τώρα. Από τη στιγμή που είναι υπάλληλοι των Ευρωπαίων και εκτελούν πιστά και ρητά ό,τι τους πούνε. Θες να με κάνεις να πιστέψω ότι υπάρχει κάποιος. Υπόθεση εργασίας το λέω για τον κόσμο που επιχειρηματολογεί με αυτόν τον κόσμο. Όχι, σωστό είναι αυτό που λες. Ότι πάλι στο ίδιο θα φτάσουμε. Πάλι, μα δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά θέλω να πω και το εξής για να γελάσουμε και λίγο έτσι, να το πάμε και στο αστείο. Η Εκκλησία, Κώστα, ακούς, δεν χρεοκόπησε ποτέ φιλαράκι. Ποια θα χρεοκοπήσει, ρε. Το χαζό τον κόκκινο ακούσατε. Ακού λίγο. Είπα εγώ ότι χρεοκόπησε. Να πάρουμε τα χρήματα της Εκκλησίας και να δώσουμε στο κράτος. Να πάρουμε τα χρήματα του κράτους και να δώσουμε την Εκκλησία για να τα κάνουν αυτή η διαχείριση. Μην τα μπλέκεις, φίλε, άστο τώρα. Η Εκκλησία σήμερα ξεσηκώνεται. Να είσαι καλά, φίλε. Ξεσηκώνεται για τη Μακεδονία. Τελευταίο. Ο καθένας, φίλε, που ξεσηκώνεται, άκου να δεις. Ο καθένας που ξεσηκώνεται, ξεσηκώνεται για τα δικά του συμφέροντα. Η ερώτησή μου για τη Μακεδονία είναι: ο πρωθυπουργός που είναι αριστερός, εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό, ποια είναι η θέση του? Η προσωπική ή. Σαν κόμμα, ρε, ποια προσωπική? Σαν κόμμα. Ποια είναι? Την ξέρεις, μωρέ. Είναι υπέρ του συλλαλητηρίου ή κατά? Κατά. Κατά. Οι παοξίδες που είναι του Τσίπρα.
και κάνουν το σαβίδι ιστορία. Δεν μου λες τι είναι τώρα. Άκου, θα πάω στο συλλαλητήριο. Κατάλαβες γιατί εκνευριζόμαι, φίλε μου. Άκου, φίλε. Ο Παοξής είναι μεθυσμένος. Άκου τώρα τι κάνει ο Βλάξ. Είναι μεθυσμένος ο Παοξής από την επιτυχία του 5-0. Ναι. Έχουμε φτάσει 20 λεπτά πριν από το τέλος της εκπομπής. Ναι, 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 ναι. Και μου κάνει καινούριο θέμα μέσα στα θέματα. Πρόσεχε, Κόκκινε. Άκουσε τώρα. Θα μας μάθει τώρα ο Κόκκινες στη δουλειά μας. Μέθησε ο Παοξής από το 5-0. Άκουσε τι είπε ο άνθρωπος και αυτοκτονήσαν τώρα 10. Το χέρι κάτω για σένα αυτό. Αν και αυτό δεν μπορεί να το κάνεις. Και θες Βιάγκρα. Και αυτό για να το κάνεις Βιάγκρα θέλεις. Ένα τελευταίο. Είπες ένα τελευταίο. Σου ζητώ συγγνώμη. Πάμε επόμενος. Είπες πολλά τελευταία. Πολλά τελευταία είπες. Επόμενος. Καλά λέει ο Κόκκινος εδώ. Λέγε Κόκκινε. Ναι. Επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε κύριε. Προς το Γρηγόρη Κόκκινο. Εδώ είναι. Γνώστη των πραγμάτων του Αγίου Όρους. Ναι. Ποια μονή έβγαλε στο σφυρί περιουσία αξίας 90 εκατομμυρίων ευρώ. Όταν λες στο σφυρί τι εννοείς? Το να την πάρει όποιος θέλει, όποιος έχει 90 εκατομμύρια ευρώ, ναι, να την αγοράσει, να την κάνει ό,τι γουστάρει. Την αγόρασε κανείς? Δεν το ξέρουμε αυτό. Να μας το πει ο κύριος Γρηγόρης. Δεν το ξέρω ρε φίλε. Δεν το ξέρει. Και ποιες παραλίες είναι ανάμεσα σε αυτά τα 7 χιλιόμετρα? Δεν το ξέρω. Ούτε αυτό το ξέρει. Εσύ το γνωρίζεις? Ούτε αυτό το ξέρει. Δεν το ξέρω ρε φίλε, εσύ το ξέρεις? Εγώ το ξέρω. Πες το μας. Είναι ξηροποτάμου. Και τι τα θέλει τα 90 χαρτιά ρε Γρηγόρη ξηροποτάμου? Δεν ξέρω το θέμα ρε φίλε. Δεν το ξέρεις? Για ποιο θέμα? Ακομάδεις ρε φίλε. Γιατί πρέπει να το ξέρω ρε φίλε? Δεν πρέπει να το ξέρεις. Δεν πρέπει να το ξέρεις. Γιατί είσαι απόφυτος αφωνιάδος ρε φίλε. Συγγνώμη, δηλαδή σου είπε κανείς ότι είμαστε παντογνώστες? Είναι απόφυτος αφωνιάδος. Ναι, δεν είναι. Όχι, δεν είμαι απόφυτος. Πώς θα πήγε? Ένα χρόνο πήγε στην αφωνιάδα, μην μπερδεύεσαι. Ένα. Ας πήγες και 20 ρε Γρηγόρη, δεν είναι το θέμα αυτό. Ρε φίλε, δεν το γνωρίζω το θέμα. Να μιλήσω για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, δεν γίνεται, συγγνώμη. Να σου πω. Καλή πλάκα που κάνουμε, αλλά το βλάκα δεν θα το κάνω σε τόσο σοβαρά θέματα. Δεν είναι πλάκα, φίλε, είναι πολύ σοβαρό. Ναι, δεν το ξέρω το θέμα όμως. Πραγματικά δεν το ξέρω. Στα 7 χιλιόμετρα παραλίας που πουλάνε. Ναι, είναι άγνωστο σε μένα. Δεν το ξέρει. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία λέξη αυτό που λες. Αν θέλεις να με ενημερώσεις γιατί μιλάς. Να προσπαθήσω να μάθω και να πω. Χωρίς να ξέρω οτιδήποτε, να τοποθετηθώ σε κάτι. Έλεος δε φίλε. Όχι, εγώ θα βάλω τον άλλον στην πρίζα. Που θα σε κογιονάρει καλύτερα. Ανάμεσα στις 7 στα 7 χιλιόμετρα παραλιών που πουλάει η ξηροποτάμου είναι και οι καβουρότρυπες. Γυμνοκέφαλε ανέλαβε εσύ. Γυμνοκέφαλε ανέλαβε εσύ. Θα αναλάβω. Αντιγεια. Μια χαρά. Ωραίος. Ωραίος. Πάμε επόμενος. Καλησπέρα. Καβουρότρυπες. Ναι. Καλησπέρα. Μάλιστα. Χρόνια πολλά. Μάλιστα. Σχετικά με την αθλητική Κυριακή, Ραπτόπουλε. Ναι, κύριε. Δεν μου λες, εκπέμπεται από κρατικό κανάλι η αθλητική Κυριακή? Εκπέμπεται. Ωραία, το πληρώνουμε αυτό? Το πληρώνετε. Ωραία, άρα έχουμε την απέτηση, ναι, όλες οι ομάδες να παρουσιάζονται με τον ίδιο χρόνο. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Έτσι πρέπει να κάνετε. Είστε παοξίδες. Γιατί εγώ να κάνω. Είτε παοξίδες. Είστε παοξίδες. Πήρε αθηναϊκό κανάλι ο κύριος Σαββίδης. Και δεν έχει κάνει αθλητική Κυριακή. Να παίζει υπέρ του ΠΑΟΚ. Όπως έκανε ο Αλαφούζος υπέρ του. Εγώ το πληρώνω την ΕΡΤ. Βρε άλλο αυτό. Καλά, έχεις δίκιο σε αυτό. Μη φωνάζεις. Πληρώνω και έχω την απέτηση. Εξίσου όλες οι ομάδες. Πολύ ωραία. Και ο Πανσεραϊκός και όλες σωστό, οι ομάδες. Σωστό. Αυτό Σαββίδιο. Σαββίδιο, διότι ο κανάλι έχει. Κάτσε ρε φίλε. Στο ένα κομμάτι έχεις δίκιο. Ωραία. Συμφωνούμε. Πάει αυτό. Το άλλο κομμάτι. Πήρα αθηναϊκό κανάλι. Και δεν έκανε αθλητική Κυριακή να παίζει ΠΑΟΚ. Ωραία. Ποιο κανάλι? Το Έψιλον. Εντάξει, δεν παίζει ΠΑΟΚ. Ωραία. Αυτό δεν έχει να κάνει με την ΕΡΤ. Πήρε κανέναν. Πήρε κανένα δημοσιογράφο του ΠΑΟΚ να κάνει ρεπορτάζ ΠΑΟΚ και τέτοια.
Άρα το κανάλι το πήρε για τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το πήρε για τον ΠΑΟ. Μην την πάσεις σε γέννηση αλλού. Μην την πάσεις σε αλλού. Εγώ στέκομαι μόνο σε αυτό. Ότι πληρώνω την ΕΡΤ και έχω την απέτηση εξίσου όλες οι ομάδες. Δίκιο έχεις αυτό. Τελείωσε. Τέλος. Αυτό. Εντάξει. Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Αυτό. Μην ανακατεύεις το έξι. Το ανακατεύω. Για ποιο λόγο. Γιατί ρε φίλε. Όταν μιλάμε για αθηναϊκά μέσα, δεν λέμε μόνο αθηναϊκά για την αθηναϊκά μέσα ιδιωτικά. Μισό, τα ιδιωτικά, άστα ιδιωτικά. Μισό λεπτό. Όταν λέμε όμως. Η ΕΡΤ δεν είναι αθηναϊκό. Βγάλ την ΕΡΤ, βγάλ την ΕΡΤ από εκεί. Έχεις δίκιο σου λέω. Όχι, αλλά εντάξει, αθηναϊκά ωραία. Μέσα είναι και τα υπόλοιπα. Τα αθηναϊκά μέσα. Στα οποία συμμετέχει και ο κύριος Σαββίδης, αλλά δεν βλέπω ΠΑΟΚ σε αυτό το μέσο. Ωραία, αυτό άλλη να συζήτηση. Αυτό έχεις δίκιο εσύ. Και ωραία. Στο άλλο, να μπράβο, είναι άλλο, σωστό. Σε αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Την πληρώνουμε όλοι, ναι, έτσι. Δηλαδή να κάθομαι εγώ χθες να βλέπω μισή ώρα τώρα και 45 λεπτά για τον Ολυμπιακό τώρα. Σωστό, σωστό. Μα είναι δυνατόν. Σωστό, έφυγες, φιλιά. Εντάξει, έχει δίκιο. Άντε καλό μεσημέρι, για. Έχει δίκιο, ναι. Έχει δίκιο. Σε αυτό τι να πω τον άνθρωπο. Καλημέρα, ναι. Καλησπέρα. Καλώς τον. Μια υπενθύμηση μιας λεπτομέρειας. Ναι. Πέρσι τέτοιο καιρό ο Άρης σε ένα μάτς μεγαλύτερης σημασίας έχασε ένα παίχτη από την τυπική εφαρμογή του κανονισμού. Μπορεί να έχασε και την άνοδο. Αν θυμάστε καλά, κέρδιζε 2-0, κάθισε μπροστά 2-2. Στην μπάλα και έφαγε κίτρινη κάρτα με τον Απόλλωνα Αθηνών. Καμία σχέση μία φάση με την άλλη. Δεν έχει, αλλά είναι τυπική εφαρμογή του κανονισμού. Βρε καλέ τυπική μου άνθρωπε, εφαρμογή θες να λέμε παραμύθια. Θες να λέμε παραμύθια. Θες να λέμε αυτά που θέλεις εσύ να ακούσεις. Ό,τι αγαπάς. Okay. Είναι έτσι ή όχι. Όχι ρε φίλε, καμία σχέση μία φάση με είναι την άλλη. Το τυπικό του κομματιού λέει. Όχι, σωστή. Είναι έτσι άλλη ή είναι όχι. Είναι πολύ σωστή η έκφραση του φίλου. Το τυπικό είναι του κομματιού. Όχι, είναι κανονισμού. Πολύ σωστή η έκφρασή σου. Η διαφορά... Και στήχησε στον Άρη. Η διαφορά ποια είναι σε αυτά που λέμε. Ότι στη μία περίπτωση πήγε, στάθηκε μπροστά. Εδώ δεν στάθηκε κανεί μπροστά. Εδώ είπε ο διαιτητής ναι, με τον νου. Άλλο θέμα, άλλο δηλαδή, κανονισμό. Ακριβώς. Δεν πήγε κάποιος παίκτης να εκμεύσει κίτρινη. Ο διαιτητής την έβγαλε, γι' αυτό είμαι θυμωμένος και δεν υπήρχε λόγος να την βγάλει. Θα έχανε ο Απόλλων έτσι κι αλλιώς. Άλλο αυτό. Δεν μου λες, φίλε. Λέει, τα μέσα. Να περιμένεις να σφυρίξει. Εσύ είδες να σφυρίζει και να εκτελεί ή να εκτελεί πριν το σφύριγμα. Δεν είδα τίποτα. Το είδες στο βίντεο, φίλε. Όχι, το βίντεο δεν το. Δες λίγο το βίντεο, σε παρακαλώ, γιατί την ώρα που σφυρίζει, την ώρα εκείνη εκτελεί. Εγώ λέω ότι γίνεται ταυτόχρονα. Να είσαι καλά. Έγινε. Γεια. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Έλα, ρε Ζιζού. Πού σε ρωτήσω. Δεν πειράζει, ρε, δεν πειράζει. Τυπική εφαρμογή θέλει ο τυφλός που δεν είδε τίποτα. Ο Καραγκιοζάκος, εκείνος ο πλατέλας που τρεις την ώρα. Απέσυρε τον Καραγκιοζάκο. Όχι, δεν είναι ευρύσιμο. Δεν είναι ευρύσιμο, δεν είναι ευρύσιμο. Άκουρε Καραγκιοζάκο ο Πλατέ, γιατί τι έκανε. Κάτσε μου, τι έκανε. Που τον έκανε κάθε 5 λεπτά υποδείξεις. Δεν ήθελε συνέχεια κίτρινες. Απλά ο Άρης έχει την καλύτερη ομάδα. Θα βγει όμως να μην κλαίγονται η Λαμία και η Λαμία και η Λαμία. Πέρσι και Απόλλων και Απόλλων. Α, το ίδιο είναι. Και του χρόνου αν πούνε. Θα βγει ο Απόλλων, θα φάξουν άλλους. Απλά να μην κλαίγονται. Ωραίος, ωραίος. Για την Μακεδονία, κύριε Ραπτόπουλε, που λέγατε προηγουμένως με τους άλλους. Ναι. Λοιπόν, επειδή κατάγεστε από προσφυγικά οικογένεια, εμείς οι πόντοι όταν ήρθαν οι παππούδες μας και τους παραπετάξαν εκεί μερικοί που ήταν στη Θεσσαλονίκη στο λιμάνι να ψοφήσουν από την ελονοσία και την υγρασία, οι γιαγιάδες τους ξεσυλέγανε τους πατεράδες τους. Η ντόπια αυτή η Θεσσαλονική. Πιες το γάλα σου γιατί θα σε πάω εκεί στους πόντους να σε φάνε. Ας κάτσουν τώρα να τα λουστούν όλα τους. Η δικιά μου τη φάρα δεν τη θέλανε. Γι' αυτό εγώ είμαι γνήσιος πόντιος και λέω Απολλωνάρα. Με τέτοια μύτη όποιος τολμήσει να πει ότι δεν είσαι πόντιος. Θα ακούτε τώρα και το Μυραλάς και το Ξεμυραλάς. Γιατί είναι πρώτη προσκήνιο. Ζιζού! Και μία παράκληση σε σένα, Γρηγόρη. Λέγε. Όποιος
αναφέρει τη λέξη εκκλησία, δεν θα ασχολείσαι, θα τον κόβεις ρε. Έλληνας που πήγαινε στα Τσιστετέλα και στις Τατιάνες και αγαπούσε το Λιλί του πιο πολύ από την οικογένειά του, τώρα τα βάζει με την εκκλησία. Να καεί ρε στο ραδιόφωνο, θα τον κόβεις κατευθείαν. Εγώ δεν το παίζω ούτε καλός άνθρωπος, ούτε καλός χριστιανός, αλλά τουλάχιστον μας έμεινε και μια εκκλησία. Θα τον κόβεις, δεν θα δέχεσαι τίποτα. Θα περνάς. Ζητού θέλω την αλήθεια. Τον απατεώνα δίπλα μου. Δεν θα παίρνεις αυτό το τρυπάκι με τον την εκκλησία. Τον απατεώνα δίπλα μου. Τον έφερε σίπουρα για μένα και τα εξαφάνισε. Ναι ή όχι. Δεν ξέρω τι. Δεν μου λες. Την αλήθεια θέλω. Το άλλο που βρεθήκαμε έξω και σου δώσα καλό. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Να ήταν κι άλλο. Αδερφέ, να ξέρεις θα κάνω κουμάντο. Γεια. Και για το φαλακρό θα κάνω κουμάντο. Γεια. Πίνω τσίπουρα. Δεν είπα ότι το έφαγες, το ήπιες. Είπα το ψήρισες. Γεια. Δεν ψήρισα τίποτα. Το ψήρισες, το ψήρισες. Ήρθε εδώ, ήρθε εδώ. Το ψήρισες. Στυλιό και γλυκά είσαι πρώτος στην ψηριστική. Πρώτος. Ότι ψηρίζεις και τσίπουρα, το έμαθα και αυτό. Ναι. Κοίτα να γυρίσεις το κατσαμπί το ψυγείο. Που... Ποιο κατσαμπί. Ναι, και άσε τώρα. Δεν εμένα. Υπάρχει κάποια ναι. Οφειλή πουθενά. Σε έδωσε τα ψάρια και του έφαγε δεν υπάρχει πιο πράγμα. Και το ψυγείο του έφαγε. Δεν ναι. Υπάρχει πιο ναι. Πράγμα. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Είναι από του γνωστέ μπουρδε. Ναι, καλά, καλά. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Υπάρχουν χειρότερα από την ΕΡΤ. Εχθές το βράδυ, αν και δεν είμαι παοξής Μαριανός από Θεσσαλονίκη, όσοι θέλουν να το βάλω στο βίντεο, στο κεντρικό δελτίο του Αντένα, ίσως ένας από τους μεγαλύτερους σταθμούς, 9 παρα 25 βγάζει αυθεντικά. Βάλτε το να το δείτε όλοι. Και. 9 παρα 25 βγάζει αυθεντικά και λέει ο δημοσιογράφος, πριν από λίγο, πρώτη είδηση, προηγήθηκε ο Ολυμπιακός στη Λάρισα. Ναι, οκ. Okay. Και συνεχίζει και λέει. Από νωρίς ο Παναθηναϊκός κέρδισε 2-0 και δείχνει στιγμιότυπα. Okay. Και εχθές κέρδισε η ΑΕΚ 1-4. Ναι. Και δεν αναφέρει καν, πηγαίνει μετά σε άλλες ειδήσεις και δεν αναφέρει καν ότι... Θες να κλάψεις αγόρι μου. Οπότε. Θες να κλάψεις πουλάκι μου. Τον ΠΑΟΚ πουλάκι μου θα τον παίξει ο κύριος Σαββίδης στο Ε. Εάν δεν τον παίξει ο κύριος Σαββίδης στον ΠΑΟΚ στον Ε, καλά κάνει ο Α και ο Αντένα και παίζουν κάτω. Εάν και ο κύριος... Βρε καλά σε κάνει. Εσύ τι είσαι. Εσύ είσαι αριστερός. Εγώ αριστερός, ναι. Αριστερό. Και δεξιοί το κάνουν, να το έχετε υπόψη. Δηλαδή, ερώτηση θέλω να σου κάνω. Αν ο Ιβάν Σαββίδης στα συμφέροντά του ήταν με τη Νέα Δημοκρατία, θα ψήφιζες αριστερά. Βεβαίως, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία το κόμμα μετά όλες με τις ομάδες. Δεν σε πειράζει. Ρε εσύ, πριν κλείσεις. Αλλά συγκεκριμένα κάνουν τέτοιο πράγμα. Ρε εσύ, πριν κλείσεις. Πριν κλείσεις. Δεν βγάζουν τον ΠΑΟΚ. Καλά κάνουν έτσι. Να σε ρωτήσω. Καλά κάνουν. Αριστερά δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω. Αριστερά δεν πιστεύω να εννοείς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά και εννοώ αυτή την κυβέρνηση που δεν έχει φάει ούτε μισό ευρώ. Ρε αγόρι, ρε αγόρι, ρε αγόρι. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Μη. Δεν μου λες. Το έψιλον το κανάλι. Δεν είπε κανείς ότι έφαγε. Το έψιλον το κανάλι παίζει ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, το Αντένα, δηλαδή τι. Βρε να σε φάει ο Λύκος Δαν και Μαύρος. Ρε το έψιλον. Ρε το ζαβούνο κέφαλο τον Αντώνη Γεωργιάδη. Ρε άνθρωπε. Το κανάλι έψιλον. Το κανάλι έψιλον. Πιανού είναι. Δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη. Πάμε επόμενη γραμμή. Α, παπα, τι πόντιος είναι αυτός. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Ραστοπούλε. Πάλι εσύ. Συγγνώμη. Θέλω να ρωτήσω, είσαι πρόεδρος στην ΕΡΤ. Εγώ. Ναι. Όχι, με κάνα κόμμα δεν ήμουν για να γίνω πρόεδρος. Γιατί απευθύνονται σε σένα για το γάνι της ΕΡΤ. Ο Τσαχνής είναι στην ΕΡΤ. Έφυγε γιατί το απευθύνονται σε σένα. Τον διώξαν ή έφυγε. Έφυγε, δεν είναι εκεί. Και ποιος τον διώξαν, τον διώξαν. Και ποιος είναι τώρα. Δεν ξέρω, κάποιος. Γιατί δεν ξέρεις. Με ποιο δικαίωμα. Εσύ ξέρεις. Φυσικά και δεν ξέρω. Εσύ με ποιο δικαίωμα δεν ξέρεις. Για λέγε. Καλά, το κάνω. Ναι, γιατί απευθύνονται στον Βαναστόπουλο όπως εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είναι το 11-8-80. Ρε φίλε. 11-8-80. Ρε φίλε, θα ακούσεις λοιπόν, παοξίδες τις κλαψώ, να μην σου πω. Είπα για τη Μακεδονία. Τελικά... Το κανάλι του Σαββίδη για τη Μακεδονία παίζει. Όχι. ΠΑΟΚ παίζει. Όχι. Σκίστε τον. Ε? Σκίστε τον. Ρε άσε το να το σκίσω. Το μόνο που μπορεί να σκίσει στραπτό που είναι και να καλυψώνει. Δεν μου λες. Η αριστερή του ΣΥΡΙΖΑ για τη Μακεδονία, για το συλλαλητήριο, ποια είναι η άποψή τους.
Σαββίδη, του Σαββίδη. 4 παρα 5 κάνει του Σαββίδη, ποια είναι η άποψή του. Του Σαββίδη, του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι. Νόμο Μακεδόνια, ρε, μία είναι η Μακεδόνια. Ρε εσείς, βγάλατε ενάντια στα συμφέροντα του Σαββίδη πανώ στη θύρα 5. Αυτά είναι τα θέματα. Ορίστε, χαίρετε. Μακεδόνια ελληνική και ο άλλος με τον Τσίπρα παίζει Ολυμπιακό στο Ήψιλον. Ορίστε. Λέγε φίλε. Έλα. Έλα ρε Πεμπαοκλική. Οχ, τι φωνή είναι αυτή. Τι είναι ρε το αφήμι του Άγιο Ανδρέα, εσύ τι έγινε. Λοιπόν, άκου να δεις ρε Κοκοβιέ. Γερμανοτσολιά. Γερμανοτσολιά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. 400 άτομα. Και μούγκαλο βγάζεις! 400 άτομα δεν μπορείτε να γεμίσετε ένα γήπεδο στο πάνελ! Δεν βγάζεις σήμερα για την αγάπη σου, Δεν πάτε και στο πανεπιστήμιο! Δεν μου λες! Ναι. Τη σφαγή του Απόλλωνα δεν λες! Πώς δεν λέω! Δεν μου λες ο ΠΑΟΚ είναι ποντιακή ομάδα, Όχι! Α, λέω γιατί αυτή είναι ένα αχταρμά! Τι ποντιακή ομάδα, αλβανική ομάδα είναι, έχει αλβανούς! Λοιπόν, άκου να δεις τώρα! Είναι πολύ μιλάνε Μακεδονομάχοι! Ναι. Για το, πώς το λένε, για το ΕΡΤ1. Και λέει δεν έπαιξε. Δεν λένε για το TV ΠΑΟΚ την ΕΡΤ3. Ναι. Τον Ηρακλή μια εβδομάδα δεν το παίζουνε ρε. Να το κλείσουνε ρε το κανάλι ρε αυτό το βρώμικο ρε. Όξα απ' την παράγκα. Δεν μπαίνει δε σε εκεί ρε. Ακούς. Ακούω. Αυτοί όλοι τα μπέλιδες εκεί στην ΕΡΤ3, ποιος θα βρεθεί να τους κλείσει ρε. 3.000 ψήφοι είναι αυτοί ρε, πλάκα φίλε, μας κάνεις. Φίλε, όταν ήταν να τους κλείσει ο... Κατάλαβες. Τους έκλεισε ο Σαμαράς, τους άνοιξε ο ΣΦΥΡΙΖΑ, δεν είναι τεμπέλιδες. Ο κόκκινος έκανε απεργία για τόσο βλάκας ήμουνα. Είναι αυτοί, μιλάνε οι παοξίδες, 24 ώρες μιλάνε τα ραδιόφωνα για αυτούς, το TV ΠΑΟΚ, η ΕΡΤ3 και λίγο Άρη δηλαδή. Ηρακλή καθόλου! Ναι. Κάτσε, έχει λίγο Ηρακλή, κάτσε, έχει λίγο Ηρακλή. Θα κατέβω εγώ και θα τους κλείσω εγώ! Δηλαδή, τους εδώς, τους τεμπέλιδες! Όταν λες θα τους κλείσεις για να θα κατεβείς σε εκλογές, εννοείς. Έκλεισες, πάμε, παραφέρετε, καλημέρα, ναι. Ορίστε. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Να ρωτήσω κάτι, με αφορμή κάτι που είδε κάποιος πιο πριν. Όποιος πληρώνει την ΕΡΤ, κάνει και κουμάντο στην ΕΡΤ. Όχι. Άρα γιατί είχε δίκιο προηγούμενο. Η αγανάκτηση του είναι δικαιολογείται. Πληρώνει, είναι κρατικό και θα έπρεπε να δίνει σε όλες τις ομάδες λόγο. Αυτό λέει. Τι σημαίνει, δηλαδή συγγνώμη, υπάρχουν αξιοσέβαστοι Ηρακλειδείς, πολλοί που πληρώνουν. Θα πρέπει να δούμε το pre-game του αγώνα του Ηρακλή στην ΕΡΤ. Όχι, ρε φίλε, δεν σου είπα αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί το κρατικό κανάλι να ενδιαφέρεται για την τηλεθέαση. Γιατί το λες αυτό? Δεν μπορεί το κρατικό. Αλφα εψιλον είναι. Λάθος κάνεις φίλε. Όταν λέμε κρατικό, για λογιστικούς λόγους γίνεται αλφα εψιλον. Μην τα μπερδεύουμε. Την πληρώνει με το έτσι θέλω εσύ μέσω του ηλεκτρικού ρεύματος και εγώ. Ακόμη και μία. Συγγνώμη. Την επιδοτείς εσύ. Λάθος κάνεις, την πληρώνω. Πώς την πληρώνεις? Τα βατζιλίκη ρε φίλε. Έχεις μια εισφορά στη ΔΕΗ. Ναι. Το οποίο είναι αναλογικά. Σταύλο να έχω, δεν πληρώνω. Τι να την κάνω τη ΔΕΗ στο Σταύλο? Γιατί χωράφι να έχω, δεν πληρώνω. Γιατί, πες μου. Ωραία, συγγνώμη, η ΔΕΗ δεν θέλει διαφημιστικό χρόνο. Δεν απάντα, όχι. Γιατί να έχει διαφημιστικό χρόνο, για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να έχει? Αφού την πληρώνουμε όλοι οι Έλληνες. Για ποιο λόγο να έχει διαφημίσεις? Να πάρουν τα ίδια που κάνανε. Λάθος. Εσύ κάνεις λάθος. Όχι, κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Με ποιο τρόπο θα εξασφαλιστεί η διαφημιστική πίτα? Να σου πω. Και ποιοι θα είναι οι στόχοι της, για πες μου. Γιατί είναι τότε, άκου να δεις, επειδή δεν το γνωρίζεις το θέμα και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, τότε είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Τι είναι αθέμητος ανταγωνισμός? Όταν βγαίνει η ΕΡΤ και ζητάει διαφήμιση, είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Για ποιο λόγο? Για ένα πολύ απλό λόγο, ρε φίλε. Γιατί όλοι οι Έλληνες πληρώνουν ΕΡΤ. Και δεν μπορεί να βγαίνει η ΕΡΤ που την πληρώνουν όλοι με το έτσι θέλω και να ζητάει και διαφήμιση από πάνω. Δεν γίνεται. Δεν το καταλαβαίνεις. Παιδιά, στην ΕΡΤ τι πληρώνουμε? Πληρώνουμε έναν εξοπλισμό ψηφιακό. Ποιο εξοπλισμό, ρε φίλε? Εξοπλισμό πληρώθηκε μια φορά, μπήκε. Κάθε μήνα πληρώνεις. Κάθε δίμηνο πληρώνεις. ΔΕΗ ή οτιδήποτε άλλο. Όποιο παροχό πληρώνεις. Ναι. Πλάκα μου κάνεις. Και πληρώνεις αδρά. Όπως δηλαδή, έχω απαιτήσει. Από τα δημοτικά τέλη να προσέχουν και να κάνουν πράγματα,
Όπως έχω απαιτήσει από τα διόδια οι δρόμοι να είναι κουκλοί και να μην βάζουν νερά και να μην μπλοκάρουν ποτέ, έχω απαιτήσει από την ΕΡΤ να μην είναι έτσι όπως είναι και να είναι κάτι καλύτερο. Ωραία. Και στην ένσταση του προηγούμενου. Τι πρέπει. Όχι, δηλαδή, το κατάλαβες γιατί είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Ωραία. Ας αφήσουμε το διαφημιστικό. Κατανοητό. Ναι, κατανοητό. Ωραία. Ναι. Αλλά ας αφήσουμε αυτό γιατί το αρχικό θέμα ήταν άλλο. Γιατί πρέπει να επιμεριστεί προς όλες τις ομάδες το ίδιο χρόνο. Γιατί ο στόχος δεν είναι η τηλεθέαση. Ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι η ενημέρωση. Ωραία. Η σωστή ενημέρωση. Ωραία. Αν θες εκτός αέρα, μπορώ να σου πω τρία κανάλια παγκόσμια τα οποία έχουν πολύ πιο άρτια ενημέρωση δηλαδή από την εκάστοτε ΕΡΤ. Σου λέει ο Κόκκινος ότι αυτοί εκεί που δουλεύουν δεν πρέπει να έχουν άγχος. Αν έρθει το άλλο κόμμα μπορεί να τους διώξει και να βάλει άλλους. Γιατί είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αυτή θα έπρεπε. Αυτό λέει ο Κόκκινος. Αυτή, από την ΕΡΤ έχω τον απέτηση. Τον ανταγωνισμό δηλαδή ο Κόκκινος δεν το βάζει από μέσα. Από την ΕΡΤ έχω απέτηση να μου μεταφέρει την είδηση. Δεν με ενδιαφέρει η άποψή του για την είδηση. Κατανοητό. Μάλιστα. Λοιπόν, σε καλύπτω. Να πω ότι εγώ την άποψή μου. Βεβαίως. Η άποψή μου είναι ότι κάθε ομάδα έχει ένα ειδικό βάρος.